Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, Λίμπρο 107,4, All About Harrison Air. Σήμερα 5η, 17 Ιανουαρίου, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Γεια σου Χρήστανθε, ευχαριστούμε που ήρθες τουλάχιστον στην άλλη πλευρά του ομίλου που πέρασε την πόρτα. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες περίπου με όλη την ειδησιογραφία, όλα τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Άρη, η πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας εν ώψη ενός γεμάτου αγωνιστικού Σαββατοκύριακου και για το ποδοσφαιρικό τμήμα και για το μπασκετικό τμήμα, αναμένοντας μεταγραφές, μετρώντας προβλήματα τραυματισμών, περιμένοντας ενδεχομένως και κάποιες επιστροφές μέσα στο επόμενο διάστημα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε παρέα μέχρι και τις 7 με τον Χρήστανθο, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας. Γεια σου Χρήστανθε, καλησπέρα. Έγινε η έκπληξη, είναι πάλι εδώ. Το πρωί που ήμουν εδώ 10 παρα 5. Τέταρτη συνεχόμενη μέρα. 10 παρα 5 το πρωί. 4 μέρες σε ρίχνει φτάσει. Μια χαρά είσαι. 10 παρα 5. Τι ώρα ήρθε, 9.30 ήρθα σήμερα. Γιατί? Πήγα, ζυγίστηκα. Α, εγώ νομίζω ότι πήγες στα παιδιά σχολείο και λίγο. Και αυτό. Και αυτό. Όλα. Ναι. Ωραία, μάλιστα. Και τι έδειξε το. Και τι έδειξε. 2 κιλά παραπάνω. Ευτυχώς. Μόνο. Μόνο. Έπαιξα μπάσκετ χθες. Χαιρετίσματα στο Βαθύλακο Sports Center. Στο κόμπλεξ. Στο κόμπλεξ και το εκπληκτικό. Αυτό που θα κάνω λάσκα. Πήραμε και καινούργιες μπάλες. Πήρε ο Γιάννης. Γιάννης τάκτα, κυρίες και κύριοι. Πήρε μπάλες. Καινούργιες. Ωραία. Για δείξε φίλοι, είναι ωραίες. Τι. Είναι καλές, ναι. Μάρκα ή. Καλά, ρε φίλοι, τι είμαστε αστεί, είμαστε εμείς. Τη Ευρωλίγκα. Τέρκισε και... Λάιντς εδώ πέρα. Και η TF500. I feel devotion παίζει, οπότε μπαίνω στο Βαθύλακο Sports Complex. Στο μπάσκετ δεν έχω ρε φίλοι απουσίες για να σε στείλω να παίξεις. Στην μπάλα έχω απουσίες να σε στείλω να παίξεις. Παίζω άνετα. Τι θες να σε βάλουμε, Χρήστανθε? Μπροστά έχουμε ένα θεματάκι λίγο. Θα με έχεις αναπληρωματικό, ρε φίλε. Αναπληρωματικό. Έχω ένα ποιοτικό τρίλεπτο. Μπορώ να παίξω στο ποδόσφαιρο. Μετά χιαστού θα πάθω ρήξη χιαστών σίγουρα. Στην μπάλα θα πάθω 100% ρήξη χιαστών. Ναι. Στο μπάσκετ, όχι, εντάξει. Θα πούμε τι δοκίμασε και σήμερα ο Παντελίδης. Τι σκέφτεται για την εντεκάδα. Πιο μακριά το μικρόφωνο σου, είσαι δυνατά. Τι σκέφτεται για την εντεκάδα. Μήπως είναι δυνατά ακουστικά σου. Ό,τι και να είναι. Ναι. Θα πούμε για τον Ντόνσο φυσικά, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν θα παίξει την Κυριακή. Αν, έχει πιθανότητες. Δύσκολα. Καλά, δύσκολα. Μεν έχει πολύ όμως. Πολύ δύσκολα θα τολμήσω να πω από την Πέμπτη εγώ. Θα μου πεις εδώ δεν παίζουν οι παίκτες που λέμε μια εβδομάδα και μένουν τρεις. Μπορεί αυτό που θα καταφέρει να είναι να βρεθεί στην αποστολή. Για εντεκάδα είναι πάρα μα να παίξει, είπαμε ρε φίλε, να μπει βασικός. Βασικός δεν θα είναι. Αν πάει στην. Η τελευταία ευκαιρία του Μαρτίνες είναι, φίλε. Εγώ νομίζω. Γιατί θα παίξει. Ο Μαρτίνες, αν δεν παίξει ο Τόνσο, θα παίξει, ναι. Θα τα πούμε. Εγώ λέω ότι είναι η τελευταία ευκαιρία του Μαρτίνες. Θα τα πούμε να μπει και να παίξει. Θα τα πούμε μετά τη σκέφτο Παντελίδης, γιατί φαίνεται ότι ετοιμάζει και μια μίνι έκπληξη. Έκπληξη. Υπόθηκε αυτό στην εκπομπή χθες από ακροατή. Υπόθηκε. Παναγία μου. Υπόθηκε αυτό χθες από ακροατή στην εκπομπή. Εντάξει, και θα καταλάβετε στη συνέχεια που θα τα αναφέρουμε τι εννοώ. Κωνσταντινή Τζανακάκη. Είναι καλός. Είναι καλός. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Είναι καλός. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και τι. Τι και τι. Έκπληξη. Είναι μια έκπληξη αυτή. Δεν σου λέω θα το κάνεις, οπότε το δοκίμασε. Γιατί να μην μπορούν. Τζανακάκι Κωνσταντινίδη. Τζανακάκι πίσω Κωνσταντινίδη μπροστά. Ναι. Εντάξει, μια χαρά είναι ο Κωνσταντινίδη για μπροστά. Μπορεί να αλλάξει και τέτοιο. Και σύστημα. Οχ. Να ξέρεις. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά τις 5.30. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας σε FM. Τι ώρα γυρνάει η αποστολή. Και γράφετε, γράφετε το μήνυμά σας. Τώρα για πειράματα είμαστε. Και το στέλνετε στο 54526. Σου είπα δοκιμή. Δεν σημαίνει θα το κάνει. Αύριο θα δούμε τι θα. Σάβα, έχω να σου πω ένα πράγμα. Θέλω σε παρακαλώ πάρα πολύ, Σάβα μου, να διαψεύσεις το κείμενο που έγραψα στις 22 Δεκεμβρίου, 23 Δεκεμβρίου, εκεί προς το μεσημεράκι, την επόμενη μέρα δηλαδή από τον Εργοτέλη, ναι. Που έγραψα, Σάβα μου, ότι θεωρώ ότι έχεις ήδη καεί και ότι δεν μπορείς να ανατρέψεις με τίποτα το κλίμα. Και ότι πρέπει ο πρόεδρας με την επιστροφή, έπρεπε μάλλον γιατί είχε ήδη συναντηθεί το προηγούμενο βράδυ στο ξενοδοχείο στην Αθήνα, έπρεπε ο πρόεδρας να σε στείλει για Χριστούγεννα και για Πρωτοχρονιά με την οικογένεια και να μείνεις εκεί. Θέλω λοιπόν να με διαψεύσεις. Θέλω να με διαψεύσεις και στο τέλος της σεζόν, σε αντίθεση με άλλους που λένε κάτι για κάποιο προπονητή και εύχονται να δικαιωθούν αυτοί και ας χάσει η ομάδα, θέλω στο τέλος της σεζόν συνέντευξη τύπου να πεις
Και κύριε Τσαλτίδη, όπως είδατε, δεν κάηκα, αλλά πέτυχα η ομάδα να επιστρέψει στα ευρωπαϊκά κύπελα. Αυτό θέλω. Με το όνομά μου να το πεις κιόλας. Γιατί διαπιστώνω δυστυχώς ότι και συνάδελφοι, αλλά και συνοπαδοί μου προτιμούν να χάσεις για να δικαιωθούν, έστω και αν δεν δικαιώνονται επί της ουσίας, για τον Ερέρα, τον Μερέρα και τον Περέρα. Θέλουν να χάνει ο Άρης για να δικαιώνονται. Εγώ θέλω να στη συνέντευξη τύπου. Πολύ ωραίο χαμόγελο. Εκπληκτικό χαμόγελο έχεις, το ξέρεις έτσι. Λοιπόν, στη συνέντευξη τύπου θέλω να το πεις. Θέλω να πεις στη συνέντευξη τύπου, είδατε ότι δεν κάηκα. Σε μένα βάλτε, σε μένα. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, θες κάτι άλλο. Να κανονίσω. Στη συνέντευξη τύπου να πεις, δεν κάηκα. Κάνει πολύ ωραίο καφέ η κοπέλα με το πολύ ωραίο χαμόγελο. Εξαιρετικός. Αυτό εύχομαι και γι' αυτό θα συμβουλεύσω τα πολλά πειράματα να μην υπάρχουν. Δεν είμαστε για πολλά πειράματα. Έτσι. Σήμερα είναι 17 του μήνα. Ο κύριος συνάδελφος, ο Αντώνιδες, Αντώνης Αριόγλου, χρόνια πολλά. Βεβαίως. Έχουμε κανένα Αντώνη στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Το Λικούρι. Α, πολύ ωραία. Μπράβο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, στο μπάσκετ. Αντώνη. Αντουάν. Στο μπάσκετ δεν έχουμε Αντώνη. Δεν έχουμε. Έχουμε στα γραφεία τον Αντώνη Σαλουχίδη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, βέβαια, στο Μπαλικάρο. Λοιπόν, ο κύριος συνάδελφος του κύριου Παπαδόπουλου, αυτός δηλαδή ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής, το παιδί που έρχεται σε κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές, εγώ δηλαδή, σας είχα πει ότι 18, είναι σημαντικό πράγμα. 18 Ιανουαρίου θα τελειώσει το θέμα του Κολάσο. Το γράψαμε και σήμερα. Είναι ρε φίλε. Ο κύριος Κολάσο λοιπόν και η κυρία Κολάσενα μας αφήνουν, επιστρέφουν στην Αργεντινή, θα πάνε στην Ουρακάν και καμιά κατοσταριά χιλιαρικάκια μπορούμε να τα επενδύσουμε ώστε να πάρουμε έναν ποδοσφαιριστή που θα μας βοηθήσει είτε ως φορ είτε ως εξτρέμ. Κάνω αυτό το άνοιγμα γιατί ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να το κάνει αυτό, όχι για τη θέση βέβαια του Κολάσο, αλλά για τη θέση του Μπρούνο Γκάμα, είναι ο Φετφατζίδης. Ο Ολυμπιακός θέλει να απαλλαγεί για διάφορους έξυπνους που λένε αν ο Άρης θα πληρώσει τη ρήτρα του. Όχι, θα κάτσει ο Ολυμπιακός να πληρώσει 500,000 του χρόνου για να ικανοποιηθεί το εγώ τους. Θέλει να λύσει το συμβόλαιο ο Ολυμπιακός. Να γλιτώσει από το δεύτερο και τον τρίτο χρόνο του συμβολαίου του. Γι' αυτό θέλει να αφήσει ελεύθερο τον ποδοσφαιριστή. Το ζητούμενο είναι πόσα χρήματα θα βάλει από την τσέπη του Ολυμπιακός για να καλύψει τη χασούρα και να μειώσει τη χασούρα και πόσα χρήματα θα δώσει ο Άρης. Ο Ολυμπιακός θέλει όλο το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή να το αναλάβει ο Άρης. Ο Άρης λέει, παιδιά, εσείς θέλετε να απαλλαγείτε από αυτόν, κάντε ό,τι θέλετε, δώστε του 5, 10, 15, 20, 25 και μετά αφήστε με εγώ να τα βρω με τον ποδοσφαιριστή. Κάπως έτσι γίνεται μια διαπραγμάτευση. Σας λέω ότι το υπόλοιπο συμβολαίο του ποδοσφαιριστή είναι 250 χιλιάρικα. 450 είχε φέτος τον Ολυμπιακό. Έτσι. Κάτι λιγότερο δηλαδή από του Κολάσο και του Γκάμα αυτή τη στιγμή. Και των δύο μαζί είναι. Ναι. Όχι. 550 είναι και οι δύο μαζί. Όχι. Εγώ λέω γι' αυτό που απομένει. 530. Εγώ λέω γι' αυτό που απομένει. Ναι, του Γκάμα θα το πληρώσει κανονικά, ρε φίλε. Του Γκάμα πώς και να το πληρώσει. Βέβαια, τι. Του Γκάμα πώς είναι, 280. 270. 270 του Κολάσου. 270 και 250 είναι. Α, 250 και 250. Τώρα αν παίζουν και τίποτα μανατζερικά και πάμε εντάξει, στα 300 άρια και τώρα τα 2. Τώρα πάνω 20 κάτω δεν θα χαλάσουμε. Κάπου τέλος πάντων εκεί είναι. Εκεί είναι. Okay. Τώρα, αυτό το οποίο θέλει ο Άρης είναι και μπορεί να διαθέσει, λέει ότι γύρω στα 150 χιλιάρια τα δίνει. Το κατοστάρικο είναι η διαφορά αυτή τη στιγμή. Αν ο Ολυμπιακός. Ναι. Όχι. Αν ο Ολυμπιακός δεν βρει να τον σπρώξει αλλού. Στην Φροζινώνε. Σε αυτήν. Ωραία. Δηλαδή, αν δεν πει Φροζινώνε, 250. Οκ, τα δίνω εγώ. Με δεδομένο ότι ο παίκτης από Φροζινώνε, Μακαρόνε και Παστιτσιώνε τέτοιο επίπεδο ομάδες προτιμάει τον Άρη.
υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες ο Άρης να αποκτήσει ως ελεύθερο τον ποδοσφαιριστή για το εξάμηνο που απομένει. Τώρα από εκεί και έπειτα είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Άρης θα πάει μόνο αν ο παίκτης μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτό κλειδώνει και από κάτι άλλο που σας έλεγα πριν, ότι αν θέλει ο Ολυμπιακός να δώσει δανεικό, τότε αυτομάτως θα πρέπει να πληρώσει αυτό στο μεγαλύτερο κομμάτι του συμβολαίου του και να τον φορτωθεί κάποια άλλη ομάδα το υπόλοιπο του συμβολαίου του. Ο Ολυμπιακός θέλει να γλιτώσει από το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή και όχι τόσο το αν θα πληρώσει 100 χιλιάρικα φέτος, ακόμα εννοώ, όσο το να απεμπλακεί από τα άλλα δύο χρόνια που είναι κοντά στο εκατομμύριο. Για τους εξυπνάκηδες που λέγανε ο Άρης ελεύθερο θα τον πάρει. Αν τον πάρει. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να το διώξει. Να γλιτώσει ο ίδιος ο Ολυμπιακός λεφτά. Το ξεκαθαρίσαμε και του Φέτφα. Φυσικά και είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ τον Άρη. Αν λοιπόν ο Άρης πάρει το Φετφατζίδη, έχει στα σκαριά και μια πολύ καλή περίπτωση center for. Αν ο Άρης πάρει center for, δεν θα πάρει δεξιμπακ με τα βεβαιότητας. Θα πάει να πάρει ενδεχομένως και ένα στόπερ ακόμα. Και τελειώσαμε. Και υπό προϋποθέσεις χαφ, αλλά μόνο αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό, ρε παιδί μου, μέχρι το τέλος του Γενάρη. Δεν έχει το. Μπορεί να βλέπουν εκεί οι άνθρωποι του Άρη, ο Διαμαντόπουλος, η Σκάουτερ, ο ένας ο άλλος, να βλέπουν κάποιους χαφ, αλλά τους βλέπουν για να τους βλέπουν, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεστε ότι ο τραυματισμός του Μπρούνο Γκάμα έχει αλλάξει τα δεδομένα και τον προγραμματισμό που είχαν κάνει. Πρέπει όμως όλοι μας να έχουμε στο μυαλό μας το εξής. Οι μεταγραφές της ομάδας δεν καθορίζονται από το αν έχεις μια απουσία παικτών για 10 μέρες, 15 μέρες και θα σου λείψει ο Γιουνές για 2 μάτς ή για 3 μάτς ή ο Διαμαντόπουλος για 1 μάτς ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, αλλά αφού έτσι αλλιώς ήθελες. Ναι ρε παιδί μου. Για ζώσου. Αυτό λέω. Ναι. Γιατί κάποιοι το διαπίστωσαν μόλις είδαν ότι ο Γιουνές είναι τραυματίας. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και του τρόπου που θέλει να παίζει ο προπονητής. Αν λοιπόν δεν παίξει ο Τόνς ο βασικός για ένα τραυματισμό που τον είχε στη Γάμπα, έτσι. Από τον Αστέρα Τρίπολης. Από τον Αστέρα Τρίπολης και αυτό δεν έπαιξε στη Λάρισα. Και θα πούμε και με λεπτομέρειες μετά τι συμβαίνει με τον Τόνσο και τι γίνεται ενώπιση και του μάτς με τη Λάρισα. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι εσύ πρέπει να πάρεις ειδικά δύο παίκτες για να παίξουν την Κυριακή. Θα πας και με απουσίες. Τι να κάνουμε τώρα. Την Κυριακή θα πας όπως είσαι τώρα. Θα πας και με απουσίες. Όπως είσαι Δευτέρα. Όχι, όπως είναι και ο Ούγγρος. Ή δεν θα ξεκινήσει. Λες εσύ. Λέω εγώ. Καλά. Εντάξει, πρόσχε μην τον δεις όμως να παίζει. Εντάξει, δεν το αποκλείω. Σου λέω με βάση τη δοκίμαση σήμερα και θα τα πω μετά. Και με βάση και το μάτς της Δευτέρας και τον τραυματισμό του Γκάμα, αλλά και την αναπροσαρμογή των δεδομένων για το ποιοι θα έρθουν, μην αποκλείεται να υπάρξει και αναπροσαρμογή των δεδομένων για το ποιοι θα φύγουν. Και όταν εννοώ αναπροσαρμογή των δεδομένων για το ποιοι θα φύγουν, δεν λέω το προφανές ότι μπορεί παραδείγματος χάρη να μείνει ο Βαλεριάνος. Σας λέω έναν που έχει ακουστεί, έτσι. Προσέξτε μην την προσεχή Δευτέρα. Ακούστε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, το Θεόδωρο Καρυπίδη να λέει και κανένα δυο έξτρα που φεύγουν. Από αυτούς που βρίζετε είναι, μην ανησυχείτε. Δεν είναι από τους καλούς. Δεν είναι ο Βέλεθ. Δεν είναι ο Ματέο Γκαρσία. Δεν είναι κάποιος καλός παίχτης. Από αυτούς που βρίζετε. Προσέξτε, μην τους δείτε να φεύγουν. Συνδυάστε λίγο και τις τελευταίες ευκαιρίες που είπα και τα ξαναλέμε μετά το break. Επειδή είναι φίλους θα αρχίσω να ξεφωνίζω, για άλλο λόγο. Πες πώς θα παίξει η ομάδα τώρα να πάω εγώ να έχω ένα ραντεβού δίπλα. Πάλι φεύγεις. Όχι, θα 1,5 λεπτά από τώρα. Ξεκίνα. Λοιπόν, αρχικά για να τηρήσουμε και το ραδιοφωνικό πρωτόκολλο Χρύσανθε, να έχει μια δουλειά δίπλα. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Επιστρέψαμε για το δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας. Χρήστος Τσαλτίδης, όπως ακούσατε, που μπήκε πολύ απότομα και σας τρόμαξε. Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος και όσοι στη ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Ο φίλος 779 λέει ότι το θέμα είναι ότι στο χειρότερο τερέν της Λίγκας, αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη δόση αλήθεια σε αυτό, η ομάδα πάει μεσοεπιθετικά γυμνή και με δύο στόπερ.
Αν πάρουμε βαθμό θα είμαι πολύ ικανοποιημένος. Κοίτα, ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα, εντάξει, ο Άρης δεν πάει για την ισοπαλία, ο Άρης πάει για την νίκη. Αλλά ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα και με δεδομένες αυτές οι συνθήκες που αναφέρεις, μπορεί στο τέλος και ο βαθμός να είναι ικανοποιητικός για τον Άρη στη Λάρισα. Μακάρι μάτα να κερδίσει βέβαια. Αλλά μην περιμένουμε έναν Άρη που θα είναι διαφορετικός προς το καλύτερο από τον Άρη που είδαμε την περασμένη Δευτέρα, παιδιά. Είναι ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι έτσι όπως είναι διαμορφωμένες συνθήκες αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Συν ότι παίζεις με έναν αντίπαλο που πατάει καλά το τελευταίο διάστημα, σε έναν κάκιστο αγωνιστικό χώρο, όπως είναι αυτός της ΑΕΛΦΣ Αρίνα, και θέλει προσπάθεια το συγκεκριμένο μάτς, στο οποίο θα έχεις απουσίες και θα έχεις, είναι πολύ πιθανό να έχεις και την απουσία του Τόνσο, ο οποίος ήρθε από τον Αστέρα με ένα σουβενίρ, ένα αιμάτωμα το οποίο έχει στη γάμπα, 29χρονος μεσοεπιθετικός. Καλά ρε, τραυματία παίχτη πήρες. Ακολούθησε θεραπεία και σήμερα. Και όμως το άκουσα και αυτό. Πήρατε λέει τραυματία παίχτη. Καλά, εντάξει, δεν έχει και χιαστούς. Που έχει αιμάτωμα στη γάμπα. Δεν έχει χιαστούς, εντάξει, αιμάτωμα στη γάμπα έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, έκανε θεραπεία σήμερα ο Αργεντινός. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα τον δούμε. Πιστεύω ότι δεν θα τον δούμε στο μάτς της Κυριακής. Το πολύ πολύ να συμπεριληφθεί στην αποστολή, αλλά και πάλι θα είναι νομίζω λίγο ρίσκο. Και επειδή είναι πολλά μαζεμένα προβλήματα πλέον στον Άρη, νομίζω ότι και οι άνθρωποι της ομάδας είναι λίγο επιφυλακτικοί μέχρι ενός σημείου. Και ενδεχομένως να τον κρατήσουν στα πίτς αυτή την εβδομάδα και να τον, για να τον έχουν έτοιμο την επόμενη. Στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Ένα-ένα λέει ο άλλος με γκολ Μαρτίνες, γιατί είσαι έτοιμος να τον φας. Μπορεί και αυτό. Να σου πω κάτι. Μακάρι, εμείς δεν είμαστε κατά ενός ποδοσφαιριστή. Μακάρι να μπει ο Μαρτίνες. Κατά Πολών είμαστε. Μακάρι να μπει την Κυριακή, ναι, και να κάνει παπάδες. Ας μην κάνει παπάδες. Ας κάνει έναν απλό ιερομόναχο. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει κάνει τίποτα. Ναι. Τίποτα. Και όταν τον ξεφωνίζαμε εμείς, μας λέγατε εντάξει, δεν πήρε ευκαιρίες. 10 λάθη, 3 σωστές πάσες και ένα σουτ στα Περιστέρια έχει κάνει προχθές. Λοιπόν, βάσει των σημερινών δοκιμών, δεν φαίνεται να έχει στο μυαλό του ο Μαρτίνος Παντελίδης. Ναι, πες μας, τι έχει στο μυαλό του. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι αυτά τα οποία δοκιμάζει σήμερα θα τα δούμε και στην πράξη. Εμείς άλλα λέμε από αυτά που δοκιμάζει για να μπερδεύουμε. Είναι ακόμα Πέμπτη. Η αυριανή προπόνηση νομίζω θα δείξει περισσότερο πώς σκέφτεται ο Παντελίδης για το μάτι της Κυριακής. Δεν αποκλείεται να αλλάξει το σύστημα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι. Και να πάει σε ένα 4-3-3. Τόση ώρα τι παίζαμε. 4-2-3-1. Το ίδιο σύστημα είναι. Πάμε παρακάτω. Καλά. Δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Οι γραμμές είναι τρεις. Ναι. Δεν είναι τέσσερις. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Οι γραμμές είναι τρεις. Άμυνα, κέντρο, επίθεση. Αυτά τα 4-2-1-3 είναι διάταξη. Ωραία. Δεν είναι σύστημα. Ωραία, διάταξη. Θες να το παίξουμε έτσι, να το παίξουμε έτσι. Διάταξη. Να το παίξουμε σωστά. Ωραία. Αν δεν το παίξουμε σωστά, θα έχουμε λάθος αποτελέσματα. Δεν θα έχει δύο παίχτες στην ευθεία μπροστά από του στόπερ, θα έχει έναν μόνο του. Γιατί χτυπάς το χέρι σου. Γιατί να σε χτυπήσω. Προσπαθείς θα πάρω το μικρόφωνο. Συνεχώς, ναι. Τι. Θα πάρεις το μικρόφωνο. Και θα σε χτυπήσω. Να χτυπήσεις. Όπως χτυπάς το χέρι σου στο τραπέζι. Πειθαρχικό. Θα περάσεις. Εσύ. Λοιπόν, εγώ μπορώ να περάσω. Εσύ δεν γίνεται ακόμα. Απλά δεν θα περάσεις μετά. Δεν χάνω λοιπόν τίποτα. Λοιπόν, ναι. Τι? Είναι λοιπόν πιθανό να αλλάξει. Τι σημαίνει, τι μας είπες, δεν θα έχει δύο παίχτες πίσω, θα έχει δύο παίχτες μπροστά. Θα έχει ένα παίχτη ρε φίλε μπροστά από τα στόπερ και θα έχει δύο εσωτερικούς μέσους. Άρα 4-3-3. Ναι, ωραία. Τώρα τι παίζει. Ωραία. 4-2-3-1. Πόσοι ακούω παίχτες είναι στο κέντρο? Δύο. Στο κέντρο? Δύο. Στην άμυνα? Τέσσερις. Τέσσερις και δύο, έξι. Και πόσοι είναι στην επίθεση? Καθαρή επίθεση. Όχι. Πόσοι παίκτες είναι? Ένας. Άρα παίζουμε με 7 παίκτες. Οι άλλοι 3 που είναι? Γιατί προσπαθεί συνέχεια να αναιρέσει αυτά τα οποία λέω? Γιατί είναι. Τι είναι. Λάθος. Είναι λάθος. Άμυνα. Άντε πάλι. Λοιπόν. Αλφα. Βήτα. Γάμα. Δέλτα. Έψιλον. Ζήτα. Ήτα. Θήτα. Γιώτα. Κάπα. Λάμνα. Μην ξύο. Μικροπύρο. Σίγμα. Τα. Η αλφα. Βήτα. Να πάρω ένα προπονητή χρήμα. Άμυνα. Να σε αναιρέσει εσένα για να να το τελειώνουμε και να το ξεκαθαρίσουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Θα σου πει ο προπονητής ότι δεν είναι τρεις οι γραμμές. Γιατί αν σου πει έτσι, είναι παπατζής. 4-2-3-1 παίζεις τώρα. Δεν υπάρχουν τέσσερις γραμμές. Τρεις είναι οι γραμμές.
άμυνα, κέντρο. Κάνε μόνο σε κομπή. Παρατήσε. Τις αποδοχές. Τις αποδοχές. Άμυνα, κέντρο, επίθεση. 4-2-3-1. Και τον ρωτάς. Πώς θα γυρίσει πίσω, μην τον πετάξει τον μπαλκόνι. Τον ρωτάς. Πόσοι παίζουν στην άμυνα, 4. Πόσοι παίζουν στο κέντρο, 2. Πόσοι παίζουν στην επίθεση, 1. Άρα παίζουμε με 7. Και ένας ο τερματοφύλακας, 8. Με 8 παίκτες. 4 στην άμυνα. 3 στο κέντρο. 3 στην επίθεση. Αυτό είναι το σύστημα. Τώρα, αν οι 3 του κέντρου είναι ο ένας πίσω και οι 2 μπροστά, οι 2 μπροστά και ο ένας πίσω, είναι το ίδιο σύστημα. Υπάρχει λοιπόν το 4-4-2, υπάρχει το 4-3-3 και ανάλογα με το πώς τοποθετείς τους ποδοσφαιριστές μες στο γήπεδο, όλοι οι προπονητές κερκίδας μου τα κάνουν 4-2-3-1, 4-2-1-3 και δεν συμμαζεύεται. Οι γραμμές όμως για να μιλάμε ποδόσφαιρο είναι 3. Άμυνα, κέντρο, επίδεση. Γκέγκε. Δεν ξέρω αν είναι χοντρούλης ή κοντούλης. Πες τον αυτό να έρθει εδώ μέσα, μη βγω έξω. Λοιπόν... Ο άλλος λέει, αν είναι να παίξει ο Μαρτίνες σε τέτοιο χωράφι, καλύτερα να μπει ο Μπάσα, ο Ιντζόγλου, ο Ματίγια, Ντιγκινή, Ματέο, Κωνσταντινίδη μπροστά. Να παίξει δηλαδή με 3 χαφ και 3, ναι, ο Ντιγκινή στην κορυφή. Δεν έχει μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα αυτό. Τώρα θα πάρει τον ένα ή τον άλλο. Θα παίξει με Μπάσα, Ματίγια, Μαρτίνες ή θα παίξει με Μπάσα, Ιντζόγλου, Ματίγια. Θα το δούμε στην πράξη. Καθίστε όμως να δούμε αν τελικά θα υπάρχει Ιντζόγλου. Γιατί ο Ιντζόγλου μπορεί να παίξει το τελευταίο του παιχνίδι τη Δευτέρα. Θα μου πεις μπορεί να παίξει τη Λάρισα το τελευταίο του παιχνίδι και μετά να φύγει. Αλλά την άλλη, άμα ξέρει ότι φεύγει την Κυριακή, είναι λίγο ιδιάζουσα η περίπτωση. Θα το δούμε στην πράξη. Θα βγω έξω, πες τον, ναι. Θα βγω έξω. Πάνε, πάρ' τον σηκωτό, σηκωτό. Χρήστο, φέρ' τον σηκωτό. Σηκωτό όμως, φέρ' τον. Γιατί ξέρω τι κάνει τώρα. Τώρα πήγε να γράψει. Είναι μεγάλος ποντικός. Θα αρχίσω να ξεφωνίζω τους φίλους του, πες του. Και δεν το θέλει. Στην εκπομπή του. Που είμαι φιλοξενούμενος. Τι λέει εδώ ο φίλος, ο 503. Καλησπέρα, παιδιά. Χρήσανθε. Ο ιερομόναχος είναι πιο πάνω από ένα παπά. Συγγνώμη. Δεν το γνώριζα. Δεν ξέρω θρησκευτικά όσο καλά ξέρει ο Άλεξης Τσίπρας. Οπότε απολογούμε. Το θέμα είναι ότι στο χειρότερο τερέν της Λίγκας η ομάδα πάει μεσοεπιθετικά γυμνή και με 2 στόπερ. Αν πάρουμε βαθμό θα είμαι πολύ ικανοποιημένος, λέει ο φίλος 779. Θα γίνω εγώ τώρα τέτοιο ο φιλοξενούμενος εκπομπής. Θα γίνεις φιλοξενούμενος στο ραδιόφωνο γενικά αν συνεχίσεις έτσι, αλλά πέρα από αυτό. Μπορείς να μας πεις ποιοι είναι οι 3 παίκτες που θα παρτίζουν τη μεσαία γραμμή του Άρεως. Κάναμε την αρχή του συλλογισμού μου λοιπόν, ναι, και τα όσα πήγα να αναφέρω πριν με διακόψεις. Που είναι η αγαπημένη σου συνήθεια. Φυσικά, αυτό είναι το κόνσεπτ της εκπομπής. Αυτό είναι το κόνσεπτ της εκπομπής, να με διακόψεις όλη την ώρα. Ναι. Λοιπόν. Είναι πιθανό λοιπόν να δούμε τον Άρη με 4-3-3. Μάλιστα. Όσες φορές τον έχουμε δει φέτος, δεν έχει στεθεί και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τουλάχιστον αυτό δοκίμασε σήμερα. Ναι. Με τον Ιντζόγλου, τον Ματίγια και τον Μπάσα. Ιντζόγλου, Ματίγια, Μπάσα. Ναι, ωραία. Αυτό που είπα πριν. Άρα χωρίς Μαρτίνες. Ναι. Είναι πιθανό, αυτό που λέγαμε και στο πρώτο μισάριο της εκπομπής, να δούμε τον Τζανακάκ δεξί μπακ και τον Κωνσταντίνη δεξί εξτρέμ. Ναι, έχει παίξει. Επίσης. Και αυτό παίζει σαν σενάριο. Όπως είναι πολύ πιθανό να δούμε και το Βαλεριάνο να παραμένει στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ναι, εντάξει. Ή ο Βαλεριάνος θα παίξει ή ο Κόρχουτ, δεν είναι τίποτα τρελό αυτό. Ναι. Ή ο Μενέντες. Και να είναι ο Κόρχουτ στον πάγκο. Ναι.
Λοιπόν, αυτό ήταν μια από τις δοκιμές που έκανε σήμερα. Δοκιμάσε και το 3-5-2. Δεν νομίζω τώρα να πάει 3-5-2, ναι. Να πάει σε αυτή τη λύση. Με ποιους χαφ, ρε φίλε, εδώ μας λείπουν οι χαφ, θα βάλουμε παραπάνω. Πάντως πίσω είχε τον το Βαλεριάνο, τον Δελιζής με τον Βέλεχ, τριάδα, και είχε τον Γκόρκουτ με τον Κωνσταντίνη, φουλμπακ. Να, ναι, δεν είναι κακό αυτό. Και μπροστά τον Τιγκινί με τον Ματέο, 2. Ωραία. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι... Ο Μπάσα που ήτανε. Στο κέντρο. Αυτό νομίζω ότι περισσότερο είναι αν ο Άρης βρεθεί πίσω στο σκορ. Ναι. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και την αυριανή προπόνηση για να δούμε πώς το σκέφτεται. Ο άλλος βάζει τον Παυλίδη, λέει, στους μέσους αντί του Ιντζόγλου. Ποιος τα κόβει, ρε. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, πρέπει κάποιος να, πρέπει να μαρκάρει. Είναι και αυτό σαν κόνσεπτ. Αν πάμε στο 4-2-3-1, ναι, μπορεί να δούμε αυτό το οποίο ο Χρήστος παρακαλάει εδώ και καιρό. Ποιο? Εγώ διαφωνώ βέβαια με αυτό. Να δούμε τον Ματίγια πίσω από τον Τιγκινί. Έλα ρε φίλε. Να περάσει μια μπάλα. Να μην αργώ να πάω εκεί. Να περάσει μια κάθετη, να πάρει σουτ, να πατήσει περιοχή. Ναι. Να σουτάρουν τα καλύτερα ποδάρια που έχει ο Άρης στη φετινή σεζόν, να πάρουν σουτ. Είναι ένα σκάφο ο οποίο δεν πατάει, δεν πολύ πατάει περιοχή. Μα αυτό. Μα άμα παίξει πίσω από το τέτοιο δεκάρι, δεν θα πατήσει. Πάλι δεν νομίζω να το κάνει τόσο. Και τι, πού θα παίζει. Πάλι δεν νομίζω να το κάνει. Πού θα παίζει, ρε φίλε. Γενικότερα υπάρχει μια εντολή από τον Παντελίδη για το μάτς αυτό και γενικότερα δηλαδή, το τονίζει και για το συγκεκριμένο παιχνίδι στους παίχτες, ότι θέλει τους χαφ να πατάνε περισσότερο στην περιοχή. Να κάνει στην Αμερική. Να γεμίζουμε περισσότερο το κουτί, γιατί έχει εντοπίσει ότι σε αυτό το κομμάτι η ομάδα έχει πρόβλημα, είχε και ένα πρόβλημα και στο μάτς με την Λαμία. Στο μάτς με την Λαμία δεν είχε ένα πρόβλημα, είχε 138 προβλήματα. Ένα από τα 138 λοιπόν ήταν και αυτό. Ωραία. Ναι, και θέλει στο μάτς με τη Λάρισα να το αλλάξει αυτό το πράγμα. Και το συζήτησε και σήμερα και λίγο με τους ποδοσφαιριστές και είναι και κάτι το οποίο έχει ζητήσει για το παιχνίδι της Κυριακής. Για να δημιουργήσει τη λεγόμενη υπεραριθμία, Χρήσανθε. Mm. Λοιπόν, και να αυξάνει και τις πιθανότητες σου για να δημιουργήσει κάποια φάση. Θα λείπουν οι αντίπαλοι. Δεν σου πω θα λείπουν, ρε φίλε. Υπεραριθμία πώς θα κάνουμε. Άμα είναι συνεπείς οι άλλοι με τις θέσεις τους. Άμα είναι τέσσερις της Λάρισας μέσα στην περιοχή. Εμείς πώς θα έχουμε. Μπορεί να έχουμε παραπάνω. Εδώ δεν έχουμε δύο να πάμε. Να παίξουμε μπίτζα, να έχουμε πέντε. Ξέρετε, ο Παντελίδης πηγαίνει, παλεύει για το, για το καλύτερο τώρα και ό,τι του βγει. Αν δεν παίξει ο Τόνσο, που δεν θα παίξει κατά φαινόμενα βασικός. Μάλλον δύσκολα. Ή θα δώσεις τελευταία ευκαιρία στο Μαρτίνες. Ναι. Ή βάλε έναν Τζόγλου Μπάσα στα χαφ, να μην περνάει κουνούπι. Και βάλε το Ματίγια πίσω από τον Τιγκινί, να του περάσει δύο ωραίες κάθετες πάσες, να κάνω το 0-2 και αντεγιά. Να. Κοίτα, το παιχνίδι αυτό είναι ένα παιχνίδι που μπορείς να παίξεις την κόντρα με τον Τιγκινί. Εμένα δεν θα με πειράξει αν ο Άρης πάει να παίξει την κόντρα την Κυριακή. Τι θα παίξω, ρε φίλε. Πάω να παίξω με όλες αυτές τις απουσίες χωρίς παίξω, θα πάω να παίξω τι απέξω. Γιατί πήγε κανένας και έπαιξε. Έπαιξε η ΑΕΚ. Των 20 εκατομμυρίων ναι, του γιου. Έπαιξε. Ποιος έπαιξε. Έπαιξε ο Ολυμπιακός. Ναι, δηλαδή, μην πείτε, α, κοιτάξτε τον Άρη κάθε. Ποιος έπαιξε με στη Λάρισα. Τι είναι η Λάρισα, καναλιμό. Εγώ μαζί σου. Εγώ για αυτούς που μπορεί να απογοητευτούν να δουν κάτι τέτοιο την Κυριακή το λέω. Καλά, εντάξει, εδώ. Εμείς κερδίζουμε και βρίζουμε. Αλλά εντάξει. Δεν είναι ένα θέμα. Είμαστε, έχουμε 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε 8. Ένα βαθμό από την. Από το στόχο. Όχι, στο στόχο είσαι τώρα. Από την πέμπτη θέση. Ένα βαθμό την πέμπτη θέση. Τελευταία 20 χρόνια πόσες φορές είμαστε. Και είναι να ξέρετε, η φετινή, γιατί ο Άρης με το παιχνίδι κόντρα στη Λαμία έχει ολοκληρώσει μισό πρωτάθλημα. Εντάξει. Ναι. 15 πρώτες αγωνιστικές. Έχει άλλες 15 μπροστά του μαζί με το μάτς το εξαναβολής με την Ξάνθη. Είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση της ομάδας στα τελευταία 10 χρόνια που αγωνίζει στη Super League. 22 βαθμοί. Και εμείς θα μπαίνουμε μέσα. Η μεγαλύτερη συγκομιδή που έχει κάνει μετά από ένα μισό πρωταθλήματος είναι 25, η δεύτερη καλύτερη είναι 23 και η τρίτη καλύτερη είναι 22. Το κάνει για δεύτερη φορά φέτος. Το έχει ξανακάνει, νομίζω ήταν η 7-8 ή 8-9 που το έχει. Το 8-9. Το 8-9 που το έχει πετύχει πάλι. Είναι η τρίτη καλύτερη επίθεση ομάδα στα τελευταία 10 χρόνια στην Α Εθνική που αγωνίζεται.
Βγάζουμε τις Β και τις Γ. Βγάλετε, ναι, βγάλετε αυτές τις μαύρες χρονιές. Μιλάμε για τα τελευταία 10 χρόνια του Άρη στην Α' Εθνική. Και πώς δικαιολογείται τότε να πέφτει τέτοιο πινελί και λες και είμαστε προτελευταίοι. Η καλύτερη επίδοση της ομάδας. Ο Άρης τη σεζόν 6-7, επειδή καθόμουν να τα ψάχνα χθες, τα έστειλα και στο Χρύσανθο, στο τέλος του πρώτου μισού της σεζόν ήταν στη 10η θέση. Με όγιος. Και στο φινάλε. Που έπαιζε μπαλάρα. Και στο φινάλε, στη 10η θέση βαθμολογίας. Λοιπόν. Με όγιος που έπαιζε μπαλάρα. Και ήταν στη 10η, γιατί κέρδισε στη 10η τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Και, και είχε ολοκληρώσει το πρώτο μισό εκείνης της χρονιάς με το 1-1 στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο. Μετά από δύο αγωνιστικές έφυγε ο Όγιος. Ή μετά από μία αγωνιστική ψέματα. Μετά από μία αγωνιστική έφυγε ο Όγιος. Και στο τέλος της χρονιάς ήταν μέσα τέταρτος εκείνη τη σεζόν. Ήταν δέκατος. Τώρα είμαστε 7η σε βαθμολογία. Με ένα βαθμό διαφορά από την 5η θέση της βαθμολογίας και τον 5ο Παναθηναϊκό. Επαναλαμβάνω, είναι η 3η καλύτερη επίδοση. Το λέει ένας φίλος εδώ και έχει δίκιο. Ναι. Ναι, αλλά τότε δεν ήταν πρώτος ο ΠΑΟΚ. Όσο κι αν. Εντάξει, οκ. Okay. Πληγώνει τον εγωισμό μας αυτό. Ο εκνευρισμός, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς, δημιουργείται και από αυτό. Δημιουργείται και από αυτό, ρε φίλε. Ναι, ΠΑΟΚ είναι εκεί που είναι και εμείς είμαστε εκεί που είμαστε. Τι κάνουμε τώρα. Ναι, θέλουμε να είμαστε και εμείς εκεί. Δεν γίνεται αυτό. Πόπι, γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να βρεις επενδυτή. Δεν μπορείς. Πρέπει. Ναι, αυρό. Και έχει 7-8 στην Αλκμίνη σουρά κάνουν για να μπουν. 7 είναι τώρα. 7 είναι τώρα. 5 ήταν όταν πέρασα εγώ. Ναι, ένας βενζινάς. Βενζινάς, ρε φίλε. Ο βενζινάς. Τέλος πάντων. Εντάξει. Πες χορηγούς πρώτης ώρας, φίλε. Alter Ego, κορυφαία ένδυση. Δίνομαι κι εγώ. Να αντιθείτε καταπληκτική ζακέτα πήρα. Να αντιθείτε γαμπρί και να πάτε την Κυριακή στη Λάρισα. Χωρίς διακριτικά. Γιατί? Λοιπόν, γιατί? Χωρίς διακριτικά. Απαγορεύεται. Και στη Λάρισα απαγορεύεται. Μεμονωμένα, οργανωμένα, γιοκ. Γιοκ. Στη, Δημοκρατία. Στο Θεσσαλικό κάμπο. Το να είναι φασισμός να κρεμάς αφίσες στο δρόμο με τις φάτσες και να ρωτάς πολιτικούς αν θα ψηφίσουν για τη Μακεδονία, αλλά είναι δημοκρατία να μην μπορείς να πας από τη Θεσσαλονίκη στη Λάρισα φορώντας μπλούζα του Άρη. Ωραία. Καταλάβατε. Φέτος, καταλάβατε. Φέτος ήταν που μας στήσανε μπλόκο φέτος. Στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα, μπράβο, ναι. Σωστό. Επίσης, αν φοράς φανέλα του Άρη και πας στα Γιάννενα, θα πρέπει να συλληφθείς. Δημοκρατία είναι αυτό. Φασισμός είναι αν λες τον Τριανταφυλλίδη, τον Μουταφίδη ή τον Μπόλαρη ή δεν ξέρω εγώ, μην ψηφίζεις για τις πρέσπες. Αυτό είναι φασισμός. Να ξέρουμε τι λέμε. Εμείς εδώ τα λέμε. Ναι. Λοιπόν, θα ντυθείτε λοιπόν γαμπρί και θα πάτε χωρίς διακριτικά του Άρη στην Ελευσία Αρίνα. Εγώ θα φοράω. Σε ένα εξαιρετικό γήπεδο. Έτσι. Ναι, ναι, καταπληκτικό. Με ένα κάκι στο αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, έχεις πάει στο Ελευσία Αρίνα. Δεν έχω πάει ποτέ πρώτη φορά. Και λες ότι είναι καταπληκτικό γήπεδο. Ό,τι μου έχουν μεταφέρει. Λοιπόν, και από ό,τι ξέρω, το σήμα συνέδεσαι ότι δεν είναι πολύ καλό. Λοιπόν, Πασαλίδη 35 στην Καλαμαριά. Ένα κατάστημα για τα παιδιά των Ανατολικών. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία για τα παιδιά των Δυτικών, το Χρύσανθο εδώ πέρα δηλαδή. Παύλο, δηλαδή, εμείς άμα. Είμαστε Ανατολικοί εμείς. Αλλά μένουμε Δυτικά. Πού απάμε. Ναι, που μένεις, εγώ σου λέω. Ρε, ανάλογα με το που μένεις, πάνω ψωνίσεις. Ωραία, πήγαινε στο κέντρο, ρε, φίλε. Εκεί ψώνησα στην Ευκαρπία. Παύλο, μελάτε κατά λοιπόν στο κέντρο της πόλης. Έχω ψωνίσει και στην Ευκαρπία, ναι, που είναι και το μεγάλο το στόκ, χαμός γίνεται. Ναι. Και στο κέντρο που είναι τα new entry. Ναι. Δεν έχω πάει στην Καλαμαριά μέχρι τώρα. Να πας και εκεί. Θα πάω. Λοιπόν, να πάρεις τα ανοιξιάτικα σου. Και alterengofashion.gr, όπως επίσης μην ξεχνάτε την πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι μαζί μας και ο Mr. Gold, την κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτή που τρως και δεν παχαίνεις, έτσι βλέπετε η εκπομπή. Ψέματα λέει, παχαίνει. Απλά μετά παίζεις μπάσκετ και αδυνατίζεις. Σωστό, στο σοβαθύλακος κόμπλεξ. Λοιπόν, 62-85-86 delivery από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στα 3 φράγκα το διπλό του Άρη στη Λάρισα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα με το Χρύσανθο. Λοιπόν, συστήχημαν, έτσι. Καλά είναι. Αξίζει. Τίμιο θα έλεγα. Στο 2.40 ο Άσος της Λάρισας. 2.60. Τι το είχε. 2.60 ο Άσος. Ναι. Δεν μιλάω στο μικρόφωνο. 2.60 ο Άσος. 3 φράγκα και το Χ στην έλευση Αρίνα. Ωραία. Καλό. Βάλω 3 χιλιάρικα. Πάρω 9. Μια χαρά. Δραχμές. All About Άρης on Air, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Άντε, άνοιξε γραμμές. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Ανοιχτές οι γραμμές και τα μηνύματά σας φυσικά. FM κενό. Το μηνυμά στο 545-26.
Ο 779 απαντάει σε αυτό που λέγαμε πριν στη σύγκριση με προηγούμενες χρονιές του Άρη, όταν ολοκλήρωσε το πρώτο μισό της σεζόν. Ναι, αλλά λέει δεν είχε αποκλειστεί από εργοτέλη, από Νίκη Βόλου και Τρίκαλα τότε, και τότε λέει δεν είχε. Κάνεις λάθος. Είχες αποκλειστεί και από τη Νίκη Βόλου και από τα Τρίκαλα. Και από τα Τρίκαλα αποκλείστηκες μέχρι το Ραούλ Κούπερ. Αλλά είναι το κλίμα, η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Άλλο Κούπερ, άλλο Παντελίδης, φίλε. Τι θα πας, θα πας στο στρατηγό να τον πεις. Προχθές σου λέω ήταν ένας. Το ότι έχει ακούσει η μανούλα του καημένου του Παντελίδη προχθές. Έχεις. Δηλαδή. Εν μεταξύ, φτάσανε κάποιο σε σημείο. Έχεις πάρει χαμπάρι αυτή την διαδικτυακή μόδα, το 10 years challenge. Μια φωτογραφία σου 10 χρόνια πριν, 10 χρόνια μετά. Και έχουν κάνει για τον μπάγκο του Άρη. Πριν 10 χρόνια ήταν ο Κούπερ, λέει, και τώρα 10 χρόνια. Δεν ήταν ο Κούπερ πριν 10 χρόνια, πες τους. 9. Όχι, ο Μαζίνιο ήταν. Το 2008. Το Μαζίνιο ήταν. Δεν ήταν ο Κούπερ. Τώρα ήταν ο Κούπερ ήρθε. Κάτσε τώρα, έχει Ερνάντεθ ή Μαζίνιο. Ο Κούπερ ήρθε τον Οκτώβριο του 9, τον Έλληνα. Αλλά είχε εκεί Ερνάντο Μαζίνιο είχε. Ό,τι είχε αυτά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά εντάξει και μέσα στο. Το 9-10 δεν ήρθε ο Κούπερ. Ναι, αλλά και πάλι ήταν μέσα στο 2009 ο Κούπερ. Το 9-10. Στο... Ναι. Ήταν πάλι μέσα. Τώρα, το Γενάρη. Τώρα έρχονταν ο Κούπερ. Όχι, το Οκτώβριο του 9 είχε έρθει. Αφού είχε ξεκινήσει εκείνη η σεζόν με το Μαζίνιο το 9-10. Δεν θυμάμαι. Ναι, με την Καβάλα σε ένα μάτς. Ναι, ναι, ναι. Ναι, με τις χρονολογίες τα χάνω. Με τις χρυσές αλυσίδες που φορούσε. Έχουμε γραμμή. Τρεις. Ωραία, πάμε στην πρώτη. Τρεις και ο Κούκος. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σου Νίκο, γεια σου Χρήσανθε. Χαίρετε. Λοιπόν, μιλώντας στην αρχή της εβδομάδας, είχα κάνει την πρώτη διαπίστωση ότι πρέπει ο Κωνσταντινίδης να παίξει half extreme. Εσύ το είχες πει χθες. Νομίζω, ναι. Ορίστε. Εσύ το είχες πει χθες. Το είχα πει χθες γιατί μου αρέσει η προπονητική και τα ψάχνω. Ναι. Ήθελα να γίνω προπονητής, ξέρεις, από παλιά. Και, κάποιοι που, και κάποιοι που γίναν θέλανε, αλλά... ναι. Λοιπόν, τώρα η ομάδα θυμίζει ένα νοσοκομείο πραγματικό και ευτυχώς που ο Βαλεριάνος, ο Παυλίδης, ο Τζανακάκης και ο Ιτζόγλου δεν βρήκαν ομάδα. Ευτυχώς. Ναι. Γιατί και με τη Λαμία και με τη Λάριζα θα πήγε η K20. Δεν υπάρχουν λύσεις πολλές. Και άκουσα ότι ο Ιντζόγλου μπορεί να είναι το τελευταίο παιχνίδι του. Είναι πιθανό, ναι. Πού θα πάει δηλαδή. Στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής κάνει μεταγραφές, μπορεί. Από σήμερα μπορεί. Πήγα φορολογία. Σήμερα μπορεί. Και θα διαπραχθεί αυτό το έγκλημα δηλαδή, έτσι. Γιατί έγκλημα. Να δώσουμε τον Ιντζόγλου και να κρατήσουμε το Μαρτίνες και το άλλο το Κριάρι, το Μελέντες. Ο ένας παίζει αριστερό μπακ και ο άλλος δεκάρι. Τι σχέση έχουμε με τον Ιντζόγλου. Αυτοί οι δυο έπρεπε να είναι οι πρώτοι στη μαύρη λίστα. Ποιος σου είπε ότι δεν είναι. Ποιος σου είπε ότι δεν είναι. Είπε κάτι πριν ο Χρήστος, δεν το πιάσατε. Άμα είναι, εντάξει. Δεν το πιάσατε. Απλά ο Ιντζόγλου έχει 50 χιλιάρικα συμβόλαιο και ο άλλος έχει 140. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Είναι χρήσιμος παίκτης ο Ιντζόγλου, αλλά η ομάδα, εντάξει, όταν θα γυρίσουν οι τραυματίες. Υπάρχουν λύσεις αρκετές. Βέβαια τώρα έτυχε αυτό με τους πολλούς τραυματισμούς. Θα πάει με σύνθεση ανάγκης κάτω στη Λάρισα. Οπότε ναι. Το σχήμα, αυτό που είπε και ένας οπαδός, για να σου ακροατήσει ένα μήνυμά του, με Ιντζόγλου, Μπάσα, Ματίγια, Κωνσταντινίδη, Ματέο, Γκαρσία και Ντεγκινή, αυτό είναι το μόνο σχήμα που είναι, θα είναι και σφιχτό. Είναι πολύ πιθανό να το δούμε. Ή με 4-3-3 ναι, ναι, ναι. Ή με 4-3-3 να δούμε. Μα αυτό το σχήμα μπορεί να φέρεις και διπλό μέσα στη Λάρισα, που εγώ το πιστεύω, γιατί στα 3-7 μάτια εκτός έδρας θέλω ή 9 ή 7 βαθμοί. Τα 3 εκτός έδρας μάτια. Ή 9 ή 7 βαθμοί. Το 9 είναι το ιδανικό. Το 7 είναι μια πολύ ικανοποιητική συγκομιδή. Εγώ θέλω 5 με 7. 5 με 7. Ναι, εσείς είστε λίγο πιο αυτό. Τώρα θέλω, δεν ξέρω την άλλη. Θέλω δύο νίκες και μια ισοπαλία. Μπορώ. Αν δεν μπορώ, θέλω δύο ισοπαλίες και μια νίκη. Ναι, με το έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Αυτή η ενδεκάδα, αυτό το σχήμα είναι το ιδανικό για να έχει και ανασταλτική καλή λειτουργία και να βγαίνει και στις γρήγορες αντεπιθέσεις. Βέβαια, αν ο Τόνσο μπορέσει και παίξει, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα μπροστά, να δημιουργηθούν επικίνδυνες καταστάσεις, γιατί η Λάρισα λογικά θα βγει μπροστά και θα βρει πιο πολλούς χώρους ο Άρης. Εμπεριέχει ένα ρίσκο του Τόνσο, γιατί είναι και πολύ κακό το γήπεδο. Ναι, ναι. Αν δεν είναι έτοιμος,
να μην χρησιμοποιηθεί, γιατί μην τον χάσουμε δύο μήνες κι αυτόν. Ναι. Και μετά θα είμαστε για να πέφτουμε, να πέφτουμε στο θερμαϊκό μέσα. Πολύ γκαντεμιά. Δεν ξέρω, ο Διαμαντόπουλος θα είναι την άλλη εβδομάδα τουλάχιστον έτοιμος. Όχι. Άλλες δύο εβδομάδες θα μείνει όφο Διαμαντόπουλος. Αλλά τι στον πόλεμο πήγαν αυτοί, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι τραυματισμοί είναι αυτοί, δεν μπορώ να τους καταλάβω. Είναι άλλες δύο εβδομάδες όφο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για το Βετφαντζίδη μια κουβέντα και κλείνω. Ναι. Νομίζω ότι ο Βετφαντζίδης είναι σε πτωτική πορεία και δεν τη βλέπω με καλό μάτι αυτή τη μεταγραφή. Νομίζω ότι θα χρεωθεί η ΠΑΕ άδικα, γιατί εντάξει, θα γυρίσουν οι τραυματίες κάποια στιγμή και δεν θέλω να επιβαρυνθεί με έναν ακόμα παίκτη που θα έχει σίγουρα και υψηλό συμβόλαιο. Για το Βετφαντζίδη μιλάω. Νομίζω ότι υπάρχουν παίχτες αυτή τη στιγμή που είναι καλύτεροι από το Βετφαντζίδη και πολύ καλύτεροι που μπορούν να καλύψουν εκεί την πλευρά εκείνη. Εντάξει, τη θεωρώ περίπτωση μεταγραφή. Θα επιστρέψουν κάποια στιγμή για τον Γκάμα, ας πούμε, είναι σε 6-7 μήνες. Όχι για τον Γκάμα, γιατί όταν ο Τόμσον θα παίξει δεκάρι, ο Ντεγκινή θα πάει δεξιά και ο Διαμαντόπουλος ή ο Γιουνέ θα είναι το φορ. Εκτός και αν αποκτηθεί και άλλος φορ, αυτή είναι η λογική δικιά μου. Έτσι, και ο Τόμσον να παίξει αυτή τη στιγμή δεν έχει να κάνει με αυτό η μετατόπιση του Ντεγκινή στα πλάγια. Ο Ντεγκινή αυτή τη στιγμή είναι η μόνη διαθέσιμη επιλογή του Άρη για την επίθεση. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, γιατί περιμένουν άλλοι δύο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Επόμενος. Τον έφαγες. Γεια σας. Επόμενος. Έκλεισε τον κλειωμένο, κλείσαν. Επόμενος. Χαίρετε. Τι έγινε, παιδιά. Ω, πανάτη, έρχονται πάλι. Τους έριξε, ό,τι κάνει face control. Μπαίνουν δυναμικά. Face control, μάλιστα. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι έγινε, ρε. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, μ' ακούτε. Καθαρά. Καμπάνα. Επιτέλους, ρε. Καμπάνα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ούτε τεχνολογία μας θέλει, ρε παιδιά. Και εδώ τραυματισμούς έχουμε. Παντού. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει τώρα στην ομάδα είναι καταρχήν καλησπέρα, ρε παιδιά. Καλησπέρα. Λέξτε να σου ονομάζομαι. Γεια σου. Αριανάρα μια ζωή, βέβαια. Πάντα έτσι. Πάντα αριανάρα. Παιδιά, δεν ξέρω, μας κυνηγάει τώρα μία. Δεν ξέρω αν ακούσατε και ο Μαυρά, στην ομάδα που πήγε τραυματίστηκε και αυτός, Το χέρι του, εντάξει. Πήρε μαζί του την καντεμιά που μας ακολουθάει. 5-6 ευχέλια θέλω. Η πολύ μύρλα, ξέρεις. Δεν είναι, ρε. Εγώ το πιστεύω. Μύρλα, τη μύρλα την πιστεύω. Είναι μύρλα, γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι η πολύ μύρλα. Δεν είναι, όχι. Τι είναι, λίγη. Είναι κάποια λάθη που προφανώς γίνανε και τώρα τα πληρώνουμε. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα λάθη. Λάθη έγινε για να πάει και έπαθε ισχυαλγία ο τέτοιος, ο Διαμαντόπουλος από το λάθος. Όχι, ο Διαμαντόπουλος. Ή χτύπησε ο Τόνσο, συγγνώμη, στον Αστέρα Τρίπολη στη γάμπα του. Να σε ρωτήσω κάτι. Με τι τίμη. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ο Τόνσο που χτύπησε τη γάμπα, ναι. Αυτό το είχαν δει πριν υπογράψει. Φυσικά. Το ξέρανε. Το ξέρανε δηλαδή. Βέβαια, δεν ξέραν ότι αιμάτομα στη γάμπα έχει. Δεν έχει χιαστό. Ξέραν, θέλει μια εβδομάδα. Χρήσα, επειδή είσαι άνθρωπος ο οποίος, παιδί μου, τα λες πολύ απλά τα πράγματα, ναι. Και χωρίς περιστροφές. Αυτή τη στιγμή ναι. Έχει περάσει ένας μήνας. Ναι. Έχουμε κάνει ήδη ένα παιχνίδι. Ναι. Επιτρέπεται η ομάδα να μην δεν έχει ενισχυθεί έτσι, στις θέσεις που θα έπρεπε να ενισχυθεί. Το επιτρέπεται είναι σχετικό που λες. Γιατί είναι σχετικό. Γιατί πάντα... Θα σου το εξηγήσω. Γιατί ο Γενάρης είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος μήνας. Γιατί ο άλλος προτιμάει να πάρει τον Κορχούτ και τον Τόνσο στις 15, από το να πάρει τον Τζαλτίδη και τον Παπαδόπουλο στις 5. Πόσο μάλλον όταν μέχρι τις 15. Δικαιώθηκε ο Καρπίδης. Πόσο μάλλον όταν μέχρι τις 15, συγγνώμη, έχεις ένα μάτς. Δεν είχες τρία μάτς. Ναι, ρε Χρυσάδε, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτά τα τρία παιχνίδια τώρα είναι παιχνίδια Ευρώπης. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Ωραία. Αν δεν πας να κερδίσεις τη Λάρισα, το Λεβαδιακό και την Ξάνθη, είναι σε τεντωμένο σκηνή η κατάσταση. Καλά, αυτό που θες για να είσαι μέσα στο παιχνίδι της Ευρώπης και να είσαι και φαβορή, θες 5 με 7 βαθμούς για να είσαι το φαβορή. Γιατί την ίδια στιγμή στα τρία επόμενα μάτσα, όπως λες, άμα δεις το πρόγραμμα, παίζουν μεταξύ τους όλες αυτές οι ομάδες. Η Ξάνθη με την Τρίπολη, ο Πανιώνιος με την Ξάνθη, ο Πανετολικός με την Τρίπολη. Άρα, αν έχεις 5 με 7 βαθμούς στα επόμενα τρία παιχνίδια, είναι δεδομένο ότι. Και παίζει και Πανετολικός Παναθηναϊκός. Θα είσαι μόνος πέμπτος. Και μετά κάνε ό,τι είναι να κάνεις στα επόμενα 12-13 παιχνίδια, 12 πόσα είναι,
με όσα έχει στην έδρα σου. Και πρόσεξε και με μία παράμετρο. Ο Άρης μέσα στην έδρα του είχε τα δύσκολα μάτς από τα οποία έχασε βαθμούς. Και είχε... με τον Πανετολικό που παίξαμε ήταν ένα δύσκολο μάτς. Το μόνο εκτός προγράμματος είναι αυτό. Με τον Πάκο που παίξαμε ήταν ένα δύσκολο μάτς. Φίλο, Πάκο έχει 14 νίκες και μια ισοπαλία. Τι ήταν, εύκολο? Δεν ήταν. 14 νίκες και μια ισοπαλία έχει. Εύκολο ήτανε. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Έχεις λοιπόν ματς που και οι άλλοι δεν τα κερδίζουν. Κατάλαβες τι λέω? Πιο εύκολο ποιο είναι να κερδίσεις, τον ΠΑΟΚ ή τον Πανιόνιο? Τον ΠΑΟΚ να κερδίσω θέλω. Άσε τι θες ρε. Την μπορείς. Άσε τι θες. Τον Ολυμπιακό, περίμενε. Τώρα τα εντός έδρα σου παιχνίδια είναι ο ΠΑΣ Γιάννενα, είναι ο Όφη. Είναι ο Απόλλων Σμύρνης. Περίμενε, μέτρα τα λίγο αυτά που λέω. ΠΑΣ Γιάννενα, Όφη, Απόλλων Σμύρνης, Πανιώνιος, Ξάνθη, Ατρόμητος στην έδρα σου, όχι εκτός έδρας. Ξάνθη εκτός παίζει. Παίζει και εκτός και εντός. Στο δεύτερο γύρο την έχεις. Ναι, άρα ναι. Έχεις πιο βατά εντός έδρας μάτς που μπορείς, αν είσαι σοβαρός, αν είσαι όπως προχθές, άστα κλάφτα καράλαμπε. Και του Πανατολικού που στράβωσε το μάτς, στράβωσε γιατί από το 28 παίζει με κόκκινη. Άσε να το καταλήξω, Ρεφισάρε. Εκεί θα καταλήξω, στο τελευταίο που είπες τώρα. Ναι. Ο κύριος Καρυπίδης, έτσι, που είμαστε μαζί του, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος του Άρη. Τελείωσε. Ναι. Είναι ο πρόεδρος του Άρη και θα είμαστε μαζί του. Έτσι. Αλλά θα το ταχώνουμε κιόλας. Γιατί ο ίδιος βγαίνει και λέει ότι την ομάδα τη βγάζω για Ευρώπη. Σωστά. Θέλει η ομάδα να τη βγει για Ευρώπη. Αλλά κύριε Καρυπίδη, συγγνώμη να ρωτήσω λίγο κάτι. Και αν ακούτε κιόλας, πώς θα βγει η ομάδα Ευρώπη τη στιγμή που κάνουμε δεύτερη αγωνιστική στο δεύτερο γύρο? Και δεν έχει ενισχυθεί πουθενά η ομάδα. Πώς δεν έχει ενισχυθεί πουθενά? Λοιπόν, εγώ έχω ο Τόνσο και ο Κορχούτ δεν έχει ενισχυθεί πουθενά. Τόνσο και ο Κορχούτ έχουμε πάρει. Δεν έχουν παίξει, ρε Χρυσάντα. Γιατί ένα μάτσο έχει γίνει. Γιατί ποιος έχει ενισχυθεί? Πήρε ο ΠΑΟΚ παίκτη. Πήρε η ΑΕΚ. Ένα παίκτη έχει πάρει η ΑΕΚ. Δύο παίκτες έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Έτσι το Γενάρη, παιδιά. Δεν είναι καλοκαίρι. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Και πήρε δύο παίκτες. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα βέβαια. Αυτοί έχουν κάτι από πίσω αυτή τη στιγμή. 20 εκατομμύρια από το Champions League έχουν από πίσω. Αυτό έχουν από πίσω. Ποιοι έχουν, ρε φίλε? 5 βαθμούς από την ΑΕΚ. Θέλει να πει το βάθος, ότι έχουν βάθος. Πού? Ποιο είναι το βάθος της ΑΕΚ? Για παίζουν και εμένα να μάθω. Ο Μπακασέτας. Με τα 20 εκατομμύρια. Αν εμείς παίζοντας Champions League είχαμε 20 εκατομμύρια το Champions League και πέραμε τον Μπακασέτα, ξύλο θα παίζαμε τώρα. Καλά, εντάξει, τώρα αυτή είναι άλλο σενάριο. Τώρα μην μας μπλέξει το σενάριο. Εμείς έχουμε το εξής πρόβλημα. Εμείς μπερδεύουμε το μπορεί με το πρέπει και το θέλω. Το μπερδεύουμε. Εγώ εγκατακλείδη να στο καταλήξω. Κατέληξε ότι αν δεν γίνουν, για να μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι, mm-hmm. αν δεν γίνουν άμεσες κινήσεις με αυτή την εικόνα που έχει η ομάδα στο γήπεδο, που πήγαμε και είδαμε, έτσι και είμαστε ναι, αλλά νεύρα πρόσεξε, όλοι, συμφωνώ κατά δεν το ίμιση. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις ούτε τη Λάρισα. Συμφωνώ, έτσι, ούτε συμφωνώ Λάρισα, κατά το ούτε ίμιση. Ούτε το Λεβαδιακό, ούτε την Ξάνθη. Συμφωνώ κατά αν το ίμιση. Άμεσα κινήσεις. Ξαναλέω, συμφωνώ κατά το ίμιση. Γιατί οι δύο καλές κινήσεις γίνανε. Τους πήρες, και μετά φίλε. Να σου πω κάτι. Θες άλλους δύο τέτοιους. Ναι, και μετά να σου πω και το άλλο. Γιατί να σου πω κάτι. Εγώ τώρα αυτά τα λέω γιατί θέλω να σου δείξω ότι. Όχι, ρε, έτσι όπως το λες είναι. Έτσι όπως το λες είναι. Θέλουμε άλλους δύο. Αλλά έχουμε πάρει τους δύο. Δεν μπορείς να τους πεις για τους δύο δεν πήρανε. Πήραν δύο καλούς παίκτες. Να σου πω κάτι, Χρήσατε. Δεν μπορείς να βγαίνεις, αν θες να λέγεις σε σοβαρή διοίκηση, ναι. Να βγαίνεις να κάνεις ανακοινώσεις προ Χριστουγέννων. Θα πάρετε όλοι τον Πουλόπουλο. Γιατί όποιος αξίζει θα παίζει. Άλλο θέμα αυτό. Και όποιος βλέπει. Συγγνώμη λίγο, έτσι. Συμφωνώ. Άλλο και θέμα να βγαίνεις να το λες αυτό και μετά να κάθεσαι και να ζητάς από τον Βαλεριάνο και τον Τζανακάκη και από τον Παυλίδη που για μένα ο Παυλίδης, δεν θα φύγει κανένας από αυτούς. Ο Παυλίδης αδικείται πολύ. Έτσι, ο δεν θα φύγει δεν από αυτούς τους τρεις κανένας. Μόνο ο Παυλίδης μπορεί να φύγει. Από τους άλλους δύο δεν θα φύγει κανένας, λέω εγώ. Εντάξει, και θέλω να σου πω δηλαδή ότι και για αυτά τα παιδιά ήταν δύσκολο το ότι εντάξει, να κάνει. Έτσι να είναι να το ποδόσφαιρο, ρε. Το ποδόσφαιρο αυτό έτσι είναι. Έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι, εννοείται. Και ο Άρης είναι πάνω από όλους και από όλα. Το ποδόσφαιρο, φίλε, υπάρχει άλλο. 31 Ιανουαρίου να του πεις φύγε τώρα το απόγευμα. Και αυτό ναι, υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Μαζί σου. Όπως και είχα πει και το λέω και θα το λέω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι ο Άρης, τον οποίο εγώ προσωπικά ονειρεύομαι, έτσι. Είναι ο Άρης με μια ομάδα Έκτορ Λαό Κούπερ, έτσι. Με εκείνους τους παίχτες. Με παίχτες που να μπορούν να αποκλείσουν. Άρα με 14 εκατομμύρια ευρώ έσοδο. Να γονατίσουν τη Manchester City με τέτοιες δηλαδή ομάδες. Με 14 εκατομμύρια ευρώ έσοδα δηλαδή. Με 14. Γιατί τώρα έχεις 3.
Με, ναι, με μπάτζετ το οποίο όμως δεν θα με αφήσει ξεκρέμα στο μετά. Α, πώς θα γίνει. Άρα, όχι. Αφού αυτοί οι παίκτες που είπες και ο προπονητής που είπες είχαν 15 εκατομμύρια έξοδα. Άρα θες με 15 εκατομμύρια έξοδα. Με 14 εκατομμύρια έσοδα, αλλά εμείς έχουμε, πρόσεξε, αλλά εμείς έχουμε 3 εκατομμύρια έσοδα. Ναι. Εμείς με Ferrari μηχανή, πώς θα γίνει. Με Honda Maxi. Πώς θα γίνει. Δεν γίνεται, το ξέρω. Αλλά τι να κάνουμε. Είσαι στον Άρη και είμαστε απαιτητικοί, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Αυτή είναι η στόχη του Άρη. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει να είμαστε απαιτητικοί. Καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί. Αλλά να είμαστε και ρεαλιστές. Να ξέρεις τι μπορείς να κάνεις και πότε μπορείς να το κάνεις. Εκείνη η ουσία. Καλά το είπες. Η ομάδα τότε λοιπόν είχε 15 εκατομμύρια έξοδα. Και μετά λέγαμε πού πήγαν τα λεφτά. Έτσι είναι. Όταν παίρνει ο παίκτης ένας 800 χιλιάρικα με την εφορία ένα 200. Αντιλαμβανόμαστε όλοι που πήγαν τα λεφτά. Τέλος πάντων, μην το ανοίγουμε γρήγορα, το πάρα. Θέλω να μου πεις πολύ γρήγορα και το κλείνω. Ναι. Με τη Λάρισα, αν μπορείς να μου πεις μια σύνδεση της ομάδος. Τι είναι, είπε πριν ο Νίκος. Ναι, εγώ δεν. Εγώ θα την ξαναπεί μετά, κλείσε. Την πω σε λίγο. Θα την ξαναπεί σε λίγο, άκου. Καλά, πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Καλησπέρα. Κι εγώ θέλω τέτοια ομάδα σαν τον Κούπερ. Επόμενος. Και προπονητή σαν τον Κούπερ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ο Μάκης. Έλα, Μάκη. Δεν κάνεις, Νίκο και Χρυσάντα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ξακούμε πολύ καλά όμως. Σόλυτο. Φοράς λοιπόν, ένας φρύ. Τώρα όχι, εντάξει, με ακούτε καλά. Τώρα καμπάνα. Μπράβο ρε φίλε μου. Λοιπόν, τώρα δεν ήθελα να μιλήσω έτσι, να ξεκινήσω έτσι, αλλά θα πω κάτι το Χρύσανθό μου, που τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν δημοσιογράφο. Ξεφωνητό θα πες. Χρύσανθέ μου, αν είπες προηγουμένως ότι η ομάδα έχει 14-15 εκατομμύρια έξοδα. Έσοδα. Τα έσοδα τα θυμάσαι. Πρώτα τα έσοδα είπα. Έσοδα είπε, δεν είπε έξοδα. Πρώτα είπα έσοδα τα έσοδα. Είπε. Έσοδα είπα. Εγώ νομίζω ότι όταν αποκλείσαμε εκείνη την περίοδο την χρονιά, κάναμε την καλή πορεία στην Ευρώπη, τα έσοδα ήταν πάρα πολύ ψηλά. Μα πρώτα τα έσοδα είπα, ξαναλέω. Ωραία, εντάξει, γιατί άκουσα, νόμιζα, έκανα λάθος, νόμιζα τα έσοδα. Είχες τα ίδια έσοδα και έξοδα και μου λέει, θέλω την ομάδα του Κούπερ και του λέω, τα έσοδα που είχες τότε ήταν 14 εκατομμύρια. Και τα έξοδα που είχες τότε ήταν τόσα, 14 εκατομμύρια. Συγγνώμη, τότε έκανα λάθος. Φυσικά. Κι εγώ αν έχω 14 εκατομμύρια έσοδα, κοίταξε, θα θέλω παραπάνω. Για να τελειώνει αυτό, γιατί είναι μύρλα. Εάν δεν έρθει, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ικανοποιημένος έτσι όπως είναι αυτή η κατάσταση. Γιατί όπως είπε και προχθές ο Νίκος, ας έρθει κάποιος επενδυτής να πάρει τον Άρη. Από τη στιγμή που δεν έχουμε επενδυτή με αυτό που έχουν οι γείτονες και κάποιοι άλλοι, θα πορευτούμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρέπει να κάνουμε έξοδα για να μην έχουμε και πολλά πράγματα. Συμφωνώ μαζί σου. Όχι, έξοδα, να κάνουμε έξοδα στο μέτρο του δυνατού του μεγαλομετόχου. Αυτό φιλέ, αυτό λέω κι εγώ. Άμα δεν μπορούμε να πάρουμε ένα παίκτη. Τώρα μιλάμε για τον Φερβατζίδη. Ο οποίος Φερβατζίδης, Χρήστανθε, από ό,τι διάβασα, παίρνει 500.000 στο Ολυμπιακό. 450. Ναι, δεν θα έρθει στον Άρη. Όχι, πρόσεξε. Ούτε με κάτω, έχει, ούτε πάρει, έχει πάρει τα 200 μέχρι τώρα τον Ολυμπιακό. Θα, μένουν 2,5. Ναι, δεν θα ο Άρης δίνει 150. Θέλεις. Έλα, δεν θες, ευχαριστούμε πολύ. Πάνε στη Βρονή Μπόνε. Ναι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να έρθει. Για 6 μήνες μιλάμε τώρα. Για το εξάμηνο λέμε. Α, δεν μιλάμε να τον κλείσουμε για 1,5 χρόνο 2. Αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευσης μετά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα, γιατί δεν μιλάμε τα ίδια. Η αλήθεια είναι ότι και εσύ το καταλαβαίνεις ότι ναι, εμένα ο Γενάρης είναι δύσκολος, ότι οι παίκτες όσο περνάει ο καιρός και η τιμή πέφτει που όταν δεν βρίσκουν ομάδες και μπορεί να πάρεις κάτι καλύτερο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης, έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, οι δύο παίκτες είναι πάρα πολύ καλοί. Δεν τους έχουμε δει βέβαια στο Γιορτάρι, έτσι. Ναι, βάση βιογραφικού. Άρη, βάση βιογραφικού μιλάμε, μπράβο, δεν τους έχουμε δει. Αλλά θα έπρεπε ήδη φτάνουμε 20 του μηνός, να είχαμε κάνει τουλάχιστον ακόμα μία μεταγραφή. Τουλάχιστον μία. Τουλάχιστον μία. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε και το πρόβλημα τώρα με τον φίλο μας και να είναι καλό το παλικάρι ο Τεγκάμα, το πρόβλημα είναι στο εξής. Εσύ, Νίκο μου, επειδή βλέπεις τα παιχνίδια, ο Ντιγκινή είναι τα καταφέρνεις για σεντερφόρ. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια προσωρινή λύση. Ναι, προσωρινή λύση είναι. Ο Ντιγκινή μπορεί να παίξει... Εκεί, ο Ντιγκινή, χάνεται, ρε φίλε. Άκουσε με, πρόσεξε με. Ο Ντιγκινή για μένα μπορεί να παίξει φορ μόνο όταν ο Άρης παίζει με ομάδες που παίζουν ανοιχτά και με ψηλά τις γραμμές τους και μπορεί να χτυπήσει το χώρο. Απέναντι σε άμυνες όπως αυτής της Λαμίας, ο Ντιγκινή δεν μπορεί να παίξει. Εξαφανίζεται, δεν πράγμα. Χάνουμε το έναν παίκτη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ντιγκινή μόλις μπήκε ο Γιουνές και πήγε στα άκρα, φάνηκε κατευθείαν στο μάτς. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί λοιπόν να παίξει σε αυτό το στυλ. Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, γιατί και εγώ αυτό συμφωνώ μαζί σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και θα παίξουμε και με τρεις ομάδες οι οποίες θα κοιτάξουν την άμυνά τους, είναι σίγουρο αυτό.
Και από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι ο Άρης τώρα, αν συζητάμε να κερδίσει το Λεβαδιακό, μιλάμε να παίξει μπάλα τουλάχιστον, έτσι. Θεωρώ ότι πρέπει να την κερδίσουμε όλοι, έχουμε περάσει το Λεβαδιακό. Άμα χάσουμε βαθμό το Λεβαδιακό θα είναι αποτυχία πλήρης. Καλά, ας πάρουμε πρώτα τη Λάρισα και μετά βλέπουμε καλά, εντάξει, το Λεβαδιακό. Για τη Λάρισα δεν αναφέρθηκα. Μου λέγανε το Λεβαδιακό, ο οποίος Λεβαδιακός πάει από ήττα σε ήττα. Ναι. Βέρτα κουβέρτα. Και μπορεί να έχει και νέο προπονητή όταν παίξει ο Άρης μαζί του. Βγάζει τα μάτια του μαζί μας. Μπορεί, δεν νομίζω. Γιατί παίζει κρίσιμο μάτς αυτή την εβδομάδα. Διάβαζα, κρίνεται αυτός, πώς το λένε, ο Σανίνο. Μάλιστα. Με εμάς θα τους βάλει. Συγγνώμη να ρωτήσω, Μάκη, μήπως ξέρεις τους μαύρους που έχει ο Λεβαδιακός, με εμάς θα τους βάλει ή όπως τον ΠΑΟΚ θα τους αφήσει έξω? Αυτό ναι, είναι αλήθεια. Έγινε. Να είσαι καλά. Να πω κάτι μόνο τελευταίο. Γιατί πρέπει να πάμε να ακούσουμε ώρα. Εγώ επιμένω και ξαναλέω, είναι αυτό που είπε και ο Νίκος προχθές. Εάν, επειδή ξέρεις μπάλα, ο Μαρτίνα δεν έχει ξεχάσει την μπάλα. Θεωρώ ότι αν του δώσεις χρόνο θα είναι πολύ καλύτερος. Μην τους βγάζουμε άχρηστους. Τι πολύ, είναι κι άλλο. Κρίμα. Ε? Τι κι άλλο χρόνο. Χρόνο πέντε μάτς έχει παίξει. Έπαιξε, ρε, φίλε. Πέντε, όχι ένα. Φίλε, με 10 λεπτά και ένα τετάρτο. Εγώ σου λέω χρόνο συμμετοχή. 70 λεπτά έπαιξε. Στο ένα έπαιξε 70 και στο άλλο 90. Εντάξει, εντάξει. Η ομάδα ήταν γενικά χαλιά μου. Ένας κρίκος δεν φαίνει, ένας τροχός δεν φαίνει την άνοιξη. Και ο Βέλεθ είναι χάλια η ομάδα, είναι μια χαρά ο Βέλεθ. Και ο Ντεγκάμα, λέω, και ο φίλος μας ο 22χρονος, ο Γκαρσία, έχει να παίξει 9 αγωνιστικές. Αλλά αυτός σου έχει δείξει κάτι, αυτή είναι η διαφορά τους. Και δεν είναι, και ο Μαρτίνες είναι 30, δεν 22. 31. Είμαι το μεγαλώνεις τον Μαρτίνες. 28. Είναι πιο τι 28, τι 30. Άντε, γεια. Πάμε να ακούσουμε ώρα και επιστρέφουμε τις υπόλοιπες γραμμές. Η ώρα είναι 6.30. Για βέλτιστη ποιότητα ζωής και κάλυψη των αναγκών υγείας, ορθοπαιδικά και ιατρικά προϊόντα New Cosmos Medi. Με επίκεντρο τον άνθρωπο. Πείτε τέλος στην κούραση και τους πόνους των ποδιών και των πελμάτων σας. New Cosmos Medi. Μέσω των δύο υπερσύγχρονων πελματογράφων μας εντοπίζουμε το πρόβλημά σας και κατασκευάζουμε ορθωτικά πέλματα σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Σας προτείνουμε επίσης ανατομικά υποδήματα, ειδικές κάλτσες και προϊόντα περιποίησης ποδιών. Ορθοπαιδικά και αθλητιατρικά είδη New Cosmos Medi. Αλεξάνδρος Βόλου 3, τηλέφωνο 729030 και στο newcosmosmedi.gr. New Cosmos Medi. Πατήστε γερά στα πόδια σας. Πριν πάμε στις γραμμές, σας θυμίζουμε ότι μαζί μας η δεύτερη ώρα είναι ο Αβράμογλου, στον οποίο μπορείτε να βρείτε και το περίφημο προσαρμογόνο μανιτάρι γανόδερμα για δράση σε κυταρικό επίπεδο, όπως και ζεόλιθο για αποτοξίνωση από βαρέα μέταλλα και ραδιενέργεια. Λοιπόν, Αβράμογλου, ο οποίος βρίσκεται Αγίου Μινά με Κατούνι, πλατεία εμπορίου σε συνεργασία με διατροφολόγο, ιρδολόγο και υγιεινολόγο. Όπως επίσης μαζί μας είναι και τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να πάτε και να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά, όπως επίσης σεμινάρια και στην πληροφορική Εθνικής Αμήνης 14, τα Data Labs, τηλέφωνο 2310-2229-62, datalabs.edu.gr και Γιαννόπουλο Service, όσοι έχετε φορτηγό, καλείτε στο 2310-751-933, το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται 24 ώρες το 24ωρο και σας βάζει μπρος. Πάμε στον επόμενο φίλο. Απλά καλησπέρα. Να συμφωνήσω με την τοποθέτηση που έχει κάνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος είπε, τι? Έχουν γίνει πολλά διαιτητικά λάθη φέτος για εμάς. Πάμε στον επόμενο Συμφωνώ 100% με την τοποθέτησή του. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι. Ο Σταμάτης είμαι. Έλα, Σταμάτη. Στα 48 χρόνια πηγαίνω στο γήπεδο, έχω ασκήσει κριτική, είναι πολύ επίκηση έκφραση σε όλους τους προέδρους και σε όλους τους προπονητές πέρασε το Άρα, διότι όλοι ήταν αποτυχημένοι, διότι δεν πήραμε κανένα τίτλο. Θεωρώ απαράδεκτο η συγκεκριμένη ομάδα να βρίζεται όπως έγινε μετά το τέλος του αγώνα. Ήταν υπερβολικό, ήταν υπερβολικό. Είναι απίστευτο. Δηλαδή τι συγκρίνουμε. Συγκρίνουμε ότι εμείς έχουμε ένα μπάτζετ 3 εκατομμύρια και συναγωνιζόμαστε με τους άλλους που έχουν 30. Ότι ήρθαν 20 παίχτες καινούργιοι σε μια ομάδα οι οποίοι άντε να βρούνε, να βρεθούν μεταξύ τους. Άλλο η απογοήτευση γίνει, δηλαδή. Και η γιούχα μέχρι ένα σημείο και άλλο αυτό το οποίο έγινε. Ναι, okay. Τι περιμένουμε. Ναι. Ακούω, Νίκο, τι περιμένουμε από την ομάδα. Εντάξει, να μπει μέσα και να. Να σου πω κάτι. Εγώ με... 30 στα 30. Άκουσε με, εγώ είναι αυτό που έλεγα και την Τρίτη. Μέχρι ένα σημείο καταλαβαίνω τον κόσμο για το τι ακούγονταν στη διάρκεια του μάτς περίμενε. Γιατί. Για να εκφραστώ λιγάκι πιο ελεύθερα. Εδώ πέρα άνθρωποι οι οποίοι ήταν.
επιτυχημένη. Ξέρεις τι, ο κόσμος κουβαλούσε. Περίμενε, περίμενε, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Ο κόσμος κουβαλούσε την απογοήτευση από τον αποκλεισμό στο κύπελο. Εγώ μέχρι ένα βαθμό τον καταλαβαίνω στη διάρκεια του αγώνα. Αλλά αφού τελειώνει το μάτς και κερδίζεις. Εντάξει, που έχεις πέσει από το λευκό πύργο και έχεις βρει πορτοφόλι, άστο. Πέρασε, ήρεμα και πάμε στο επόμενο. Αυτό δείχνει ότι η πλειοψηφία αυτών οι οποίοι έβριζαν δεν ήθελαν να βάλουν γκολ στο 92. Κάποιοι σίγουρα δεν ήθελαν γιατί περίμεναν στη γωνία. Για να δικαιωθούν. Εγώ έτσι το βλέπω. Αυτό είναι αρρώστια. Ότι πάλι χωρισμένοι είμαστε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, σταματή. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Γεια σας. Καλησπέρα. Ναι, μ' ακούτε. Ναι, σας ακούω. Ναι, εσείς είστε. Καλησπέρα. Τι γίνεται, ούτε γραμμή δεν βγαίνει. Σε έσκασε πριν ο Χρύσανδος. Καλά. Να το σκάσω κι εγώ, δίπλα 8 είναι. 8 χρόνια το κάνει, εντάξει, έχω συνηθίσει πλέον. Δίπλα, πού είναι, έξω είναι. Όχι, εδώ είναι, λοιπόν, εδώ είναι. Εδώ είναι, ακούει. Ο Χριστόφορος είμαι. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που βλέπουμε, για μένα το λιγότερο φταίξιμο, παρόλο που ήμουν κατά της πρόσληψης του Παντελίδη, είναι ο Παντελίδης. Δηλαδή, το αίτιο που βλέπουμε αυτό που βλέπουμε, όπως σε μάτς της Δευτέρας, για μένα το λιγότερο φταίξιμο είναι ο Παντελίδης. Για μένα το περισσότερο φταίξιμο εδώ και δύο μήνες λέγεται Διαμαντόπουλος. Σου είχα πει και πριν τις γιορτές, απορώ πως τον κρατάει και συνεχίζω να τον λέω. Λοιπόν, Χρήστανθε, τι έγινε τελικά εδώ και περίπου 40 μέρες, μας είχες πει εσύ, 40. Χωρίς τι έχει πει ο Διαμαντόπουλος στη συνέντευξή του, ότι ήδη έχουν γίνει κινήσεις από Λατινική Αμερική και ο πρώτος παίκτης που θα ερχόταν είναι το Center Forward. Δεν απαντάει ο Χρήστανθος. Να σου απαντήσω, είναι πάρα πολύ απλά. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Μετά τον Εργοτέλη... Έκανες ερώτηση, περίμενα να απαντήσω. Ένα-ένα. Όχι, τα ξεχνάω. Μία-μία. Ωραία, ερώτηση-απάντηση. Ερώτηση-απάντηση θα κάνουμε, περίμενε. Q&A. Ωραία, πάμε. Λοιπόν. Ναι. Μετά τη σύσκεψη που κάναν μετά το Εργοτέλης, ναι. Άρης. Ναι, που δεν θα τους έδινε άδεια. Ναι. Ποιος δεν θα τους έδινε. Ναι, θα τρώγανε χριστουγεννιάτικο... αυτή ήταν η απόβαση του Καρυπίδη, αλλά η σύγχυση του Διαμαντόπουλου και του Παντελίδη που λες εσύ ήταν όχι να πάρουν άδεια. Μετά λοιπόν από αυτό το match. Ο Παντελίδης έδεσε στο τραπέζι την περίπτωση του Τόνσο και είπε ότι εγώ προτιμώ να έρθει ο Τόνσο από ότι ένας φορ. Ωραία. Και αυτό ακριβώς κάνανε μετά. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Σε συνέντευξη του κυρίου Διαμαντόπουλου μετά το μάτι με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Στο Yellow Radio. Μάλιστα. Είπε, ωραία. Λέει. Ναι. Ο Άρης πριν από 6 μήνες έπαιρνε από μία κάλπη 300-200 παιχτών και πλέον μπορεί να επιλέξει μέσα από χιλιάδες παίχτες. Ναι. Και περιμένω εγώ τον Αλφόνς, λες και είναι ο καινούριος Δεν νομίζω ότι πρέπει να τον περιμένεις. Δεν τον περιμένω 15 μέρες. Εσύ. Σιγά σιγά δεν το άλλαξε δεν όλος το ο προγραμματισμός. Δεν το καταλαβαίνεις ότι μετά τον Γκάμα άλλαξε. 15 μέρες, δεν τον περιμένεις, ναι. Μπράβο. Ακριβώς αυτά που είπε ο κύριος Διαμαντόπουλος. Πάμε παρακάτω. Ναι. Είπε ο κύριος Διαμαντόπουλος, αυτά που είπε αυτός, ότι ο Άρης θα βγει Ευρώπη. Ναι. Έτσι. Ναι. Το μεγάλο στόχος είναι η Ευρώπη. Τη λέξη μεγάλος δεν την είπε. Ναι, ο στόχος είναι η Ευρώπη. Σωστά. Δεν είναι ο μεγάλος. Βγάζουμε το μεγάλος. Εσένα σου αποδεικνύει η ομάδα, σου λέω ότι η συνέντευξη την είπε μετά το μάτι με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Σου αποδεικνύει εσένα η ομάδα, αυτό που βλέπεις εσένα σαν χρύσανθο. Ναι. Ότι η ομάδα μπορεί να βγει Ευρώπη. Ναι. 100%. Ωραία, διαφωνούμε. Ωραία. Ποιος θα με περάσει. Ποιος θα σε περάσει. Ναι. Ναι. Άμα πας και χάσεις τη Λάρισα. Άσε τα άμα. Ποιος θα με περάσει. Ποιος... Γιατί αυτοί που είναι από πάνω σου τώρα. Ποιος είναι από πάνω μου. Αυτοί που είναι. Κανένας δεν είναι. Πώς δεν είναι κανένας. Ποιος είναι. Έβδομος είσαι. Βγαίνεις Ευρώπη. Ποιος είναι από πάνω μου. Είμαι μαζί με τον Πανετολικό. Μαζί είμαστε. Γιατί λες ότι μας περνάει. 22 έχει. Έχασες. Ρε φίλε τώρα πλάκα μας κάνεις. Δεν σου κάνω πλάκα. Δεν μπορώ να περάσω τον Πανετολικό. Έχεις αποδείξει ότι μπορείς να το περάσεις. Γιατί εσύ έχεις αποδείξει ότι δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορείς γιατί έχασες με την έδραση 1-2. Έχασα κάτι επίσης. Ωραία, θα πάω και κερδίσω εκεί μέσα 0-3. Ακούγεσαι, ακούγομαι κι εγώ. Μακάρι να έχω λάθος. Ρε φίλε, δηλαδή εσύ μου λες ότι ο Άρης δεν μπορεί έχοντας τον Τόνσο, τον Κορχούτ, ένα καλό φορ. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Και ένα ακόμα καλό ποδοσφαιριστή στα άκρα για, αντί του Γκάμα, δεν μπορεί να περάσει τον Πανετολικό. Ο Κούγιας άκουσες τι είπε προφές. Τι είπε ο Κούγιας. Ότι πάνε από Ευρώπη. Και πέρσι το είπε. Τι θες βγήκε. Και περίμενε. Και πέρσι το είπε. Και πέρσι το ίδιο είπε. Τι βγήκε. Ρε, τι άλλο
τι, λέμε τι είπε τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη να σε πω κάτι. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε, στηρίζουμε όλους τους άλλους. Αλλά δεν πιστεύουμε ώστε με τη θετική μας σκέψη να βοηθήσουμε τον Άρη. Να αναγκάσουμε λοιπόν τον Καρυπίδη να πάρει το φορ. Αυτό βάζει τα λεφτά. Εγώ λέω σε ένα τεχνικό διευθυντή. Ναι. Λέω με βάση αυτά που είπε ο τεχνικός διευθυντής. Ναι. Αν αυτά που λέει γίνονται πιστευτά με βάση αυτό που βλέπεις. Αυτό λέω εγώ τώρα. Τι θες να μου, με ρώτησες αν μπορεί να βγει ο Άρης Ευρώπη και σου λέω ναι, πιστεύω ότι μπορεί. Πολύ ωραία. Και εγώ έκανα τον αντίλογο. Εσύ λες ότι δεν μπορεί. Οκ. Okay. Θα δούμε στην πορεία. Εγώ για μένα αυτό που αποδεικνύει και τα λεγόμενα του τεχνικού σου διευθυντή, ναι, το ένα με το άλλο έχει όση διαφορά έχει δύσει με την Ανατολή. Καταρχήν, όπως είπες, τα λεγόμενα τα είπε μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό, που άρα ρωτούσες 9 στους 10 Αριανούς, θα σου λέγανε οι 9 στους 10 ότι μπορεί να βγει μετά την εμφάνιση στο Άρης Παναθηναϊκός. Ναι. Γιατί μετά φάγαμε τις κατραπακές. Ποιες ήταν οι κατραπακές, μία με τον Πανετολικό, μία με τον Εργοτέλη και μία προχθές. Και με τον Ατρόμητο. Και με τον Ατρόμητο. Προχθές δεν έφαγες κατραπακιά, κέρδισες 1-0. Πολύ ωραία. Τον Ατρόμητο, τον Ατρόμητο, είχες εσύ ελπίδες ότι θα πάει να πάρεις διπλό? Ναι. Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Εντάξει, γιατί. Εντάξει. Εσύ τι έλεγες εκείνη τη βδομάδα, θα πάει να χάσεις? Δεν πίστευα. Όχι, δεν πίστευα ότι θα κερδίσω. Εντάξει. Τον Ατρόμητο γιατί δεδομένα είναι καλύτερο. Ωραία. Ίσως λοιπόν, να σου πω κάτι, φίλε μου. Ίσως πρέπει λοιπόν όλοι μας με μια θετική ενέργεια να πιστέψουμε λίγο παραπάνω στην ομάδα μας. Ρε, εσύ τώρα δεν καταλαβαίνεις. Τι. Μάλλον δεν το εκφράζω εγώ σωστά, δεν το καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν είπα ότι δεν θα πάω στο γήπεδο για στήριξη στην ομάδα. Λέω, εγώ μίλησα μονοματεπώνυμο και λέω ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής και στην ουσία είναι αυτός που εκφράζει αυτή τη στιγμή την ομάδα, ναι ή όχι, είναι ανακόλουθος των δηλώσεων και βάσει αυτού... Δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν είναι ανακόλουθος. Για μένα, ρε Χρυσάνθε. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό. Η απόδειξη... Μισό λεπτό. Περίμενε λίγο, Νίκο. Θύμισέ μου το μικρό σου, ρε. Χριστόφορε, άκουσε με λίγο κάτι. Άκου λίγο. Άκουσε με λίγο. Δεν είμαι από αυτούς που υποστηρίζω το Διαμαντόπουλο. Ίσα και στην αρθογραφία μου τον έχω ξεσχίσει περισσότερο από πολλούς άλλους. Θα πω το εξής. Ο Διαμαντόπουλος το καλοκαίρι ήταν η επιλογή του Καρυπίδη για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Γιατί αποδεδειγμένα ο Καρυπίδης μόνος του δεν μπορούσε να αποφασίσει για τους παίκτες. Σωστά. Τι θέλω λοιπόν εγώ από τον αθλητικό διευθυντή? Θέλω να μου φέρνει καλούς ποδοσφαιριστές με όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα. Σωστά. Ναι. Και να λύνει συμβόλαια με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος. Επίσης, θέλω να μου φέρει. Περίμενε! Δεν τελείωσα, περίμενε. Ο Διαμαντόπουλος λοιπόν το καλοκαίρι μου έφερε τον Ματέο Γκαρσία που δεν ήθελε ο Ερέρα. Ωραία. Τον Μπρούνο Γκάμα. Τον Τικινή τον έφερε ο Καρυπίδης μόνος του. Τον Βέλεθ που ήταν η σύγκηση του Ερέρα. Τον Κουέστα. Ο οποίο Βέλεθ και ο Κουέστα είπε: έρχομαι για τον Ερέρα. Τέλος πάντων. Τώρα τι είπα. Το είπε ο ίδιος. Μα το είπαν οι ίδιοι. Μα είπε εσύ. Μα το είπα, η σύγκριση του Ερέρα, το είπα. Τη διαπραγμάτευση όμως για να έρθει την έκανε ο Ερέρα. Ωραία, χαίρομαι φυσικά. Άρα, περίμενε, ρε φίλε. Μου έφερε τον Μπάσα, τον Σιώπη, τον. Πώς το λένε, τον Μαυράη, τον Μαρτίνες που τον ήθελε ο πρόεδρος, τον Μενέντεθ που ήταν η σύγκριση του Ερέρα, ο Μενέντεθ. Έτσι. Σωστά. Και το Ματίγια που ήταν η σύγκριση του Ερέρα. Ωραία. Διαπραγματεύτηκε λοιπόν και μου έφερε 10 ποδοσφαιριστές πόσο μου έφερε και κάποιοι που ήταν την Ελλάδα. Να. Οι όροι που μου τους έφερε ήταν συμφέροντες, συμφέροντες ή όχι. Ή όχι για την ομάδα. Πρόσεξε. Για να κρίνω λοιπόν εγώ τη δουλειά του, κοιτάω αυτό. Ναι. Βασικά το κοιτάει η διοίκηση. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο τώρα. Πάμε όμως, παρακάτω. Το περίμενε. Πάμε παρακάτω. Λέει, διώχνω τον Βαλεριάνο. Περίμενε. Πάμε παρακάτω. Περίμενε, στο ολοκληρωμένο θα το κάνω. Πάμε παρακάτω. Η εισήγηση λοιπόν του Διαμαντόπουλου, η άλλη ήταν να φύγει ο Ερέρα και να έρθει ο Παντελίδης. Κρίνεται και γι' αυτό ο Διαμαντόπουλος. Τώρα λοιπόν ο Διαμαντόπουλος κρίνεται για τον Τόνσο που τον πήρε χωρίς να καταλάβει κανένας τίποτα. Ωραία. Που έφερε τον Ούγκρο ναι. και θα κρυθεί για τους επόμενους δύο που θα φέρει. Δεν επίσης κρίνεται ότι... ναι, στο ότι πήρες λεφτά από το Μαυράη, ενώ τα προηγούμενα χρόνια πλήρωνες, ναι. ότι ο Κολάσο φεύγει γλιτώνοντας 100 χιλιάρικα ωραία. Και έχει κάνει εισήγηση ο προπονητής ναι. να φύγουν οι παίκτες που είπες. Οι παίκτες ποιοι είναι που είπα? Βαλεριάνος, Τζανακάκης, ναι. Παυλίδης, Κολάσο, ποιον ξέχασα, Μαυράη. Άρα το Βαλεριάνο, τον Ιντζόγλου που έβαλε προχθές. Και Ιντζόγλου. Τον Παυλίδη που έβαλε. Ποιον Ιντζόγλου, δεν τον έβαλε προχθές. Και Ιντζόγλου, αυτό λέω. Δεν τον είπα τον Ιντζόγλου. Ωραία. Τον Παυλίδη που έβαλε πάλι προχθές αλλαγή. Μάλιστα.
Αυτοί είναι όλες εισηγήσεις του Παντελίδη, χωρίς να ξέρω Διαμαντόπουλος. Όχι, ρε, ο προπονητής εισηγείται στον αθλητικό διευθυντή, ρε φίλε. Πολύ ωραία, ρε φίλε. Και άμα θέλεγε ένα ο Βαλεριάνος και ο Ιντζόγλου που είναι καλά παιδιά και που πάει τα κλωτσίδια της αρκούδας από πέρυσι. Μάλιστα. Με πονάει η μέση. Με ποιο θα έμπιζες, φίλε, εσύ. Με το θα πλήρωνες την αστοχία στο να τους ενημερώσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι η πρώτη φορά που κάποιος ενημερώνει ότι θα φύγει και παίζει. Ή τελευταία. Εγώ σε άκουσα προσεκτικά και πριν ξεκινήσουμε, για να μην νομίζω ότι. Εγώ σου λέω πώς κρίνω εγώ, τον αθλητικό διευθυντή. Για να καταλάβω λοιπόν πώς πρέπει να ξεφωνήσω τον αθλητικό διευθυντή. Εσύ είπες όμως μόνο τα θετικά. Ποιος είπε τα θετικά? Ο Μαυράη που ήρθε είναι θετικό. Ο Μαυράη που ήρθε είναι θετικό. Ο Μαυράη που ήρθε, σαν όνομα. Τότε και πανηγύριζαμε όλοι. Είναι, αλλά το χρεώνεται. Μα αυτή είπε, μισό λεπτό. Τώρα για να γίνω ο Αντιδιαμαντόπουλος. Αυτή είναι η δουλειά του. Να ξέρει. Ότι αυτό που πανηγυρίζω εγώ και εσύ που είμαστε άσχετοι, ότι δεν πρέπει να το φέρει. Εντάξει. Άρα εσύ είσαι Χρήστανδος, είσαι ευχαριστημένος. Είσαι ευχαριστημένος από τον τεχνικό διευθυντή. Δεν δικαιολογείται το ξεφωνητό που τρώει. Δεν δικαιολογείται. Γιατί, γιατί είχαμε πολύ χειρότερες καταστάσεις στον Άρη, φίλε. Α, άμα το πάμε έτσι, ξέρεις τι με θυμίζει τη σημερινή κυβέρνηση που λέει, κοίταξε, επειδή άλλοι κάναν 40 χρόνια. Μα δεν κάνει αυτό όμως. Δεν κάνει αυτό. Δεν μου χρέωσε την ομάδα. Μου χρέωσε την ομάδα. Μου φέρε σαπάκια. Περίμενε λίγο. Τι να το κρίνω, να το κρίνω που δεν παίζει καλά η ομάδα, μου φέρε σαπάκια, μου φέρε κακούς ποδοσφαιριστές, μου χρέωσε την ομάδα, αν μου έφερνε κακούς ποδοσφαιριστές που μου χρέωνε την ομάδα μαζί σου. Δεν μου έχει φέρει κακούς ποδοσφαιριστές, καλούς ποδοσφαιριστές μου έχει φέρει. Ένα λεπτό τώρα. Ναι. Αν το χρεώσει στο τέλος την ομάδα της χρονιάς, δεν θα το ξέρεις εσύ, με συγχωρείς, ούτε εγώ, θα το ξέρω Καρυπίδης. Τότε το γνωρίζαμε γιατί υπήρχε στη Μεσηλεύσκη και τραβούσαμε από κάτω. Όχι, κάνεις τεράστιο λάθος. Γιατί κάνω το μάθαμε όταν είδαμε το πόρισμα. Πολύ ωραία. Τώρα θα το ξέρω, Καρυπίδη, στο καλοκαίρι. Ναι, υπάρχει άλλη διαφορά. Ότι τότε είχες διαχειριστές, ενώ τώρα έχεις μεγάλο μέτοχο. Μπράβο. Άρα ο Καρυπίδη θα πληρώσει. Άρα ο Καρυπίδη που τον κρατάει το Διαμαντόπουλο και θα ερωτηθεί τη Δευτέρα, προσφέρει ο Διαμαντόπουλο ή είναι μάπα ο Διαμαντόπουλο. Ξέρει και το οικονομικό. Ξέρει αν. Να σου πω κάτι. Δεν γίνεται όμως το Διαμαντόπουλο, φίλε, που τον αποθεώναμε γιατί μας έφερε με 140 χιλιάρικα το Ματέο. Με 140 χιλιάρικα το Ματέο. Να τον βρίσουμε τώρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται να αλλάζουμε ανάλογα με το αν η μπάλα μπει δοκάρι και μέσα ή δοκάρι και έξω. Ρε αδερφέ, είμαστε φίλα. Η επιλογή του Διαμαντόπουλου, την οποία. Μισό λεπτό. Χριστόφορε. Η επιλογή του Διαμαντόπουλου που μέχρι στιγμή τον εκθέτει είναι μία. Μόνο μία εκ των εκθέτων διαμαντών. Θα στην πω, ξέρεις ποια είναι. Ξέρεις ποια είναι. Ποια είναι. Ο Παντελίδης. Γιατί είναι κομβική. Είναι ο προπονητής. Δηλαδή, αν δεν του βγει, αν δεν του βγει, τη χρεώνεται. Ναι. Ρε, εσύ τι μπορεί να σου αλλάξει ο Παντελίδης όταν παίζει με τους ίδιους παίχτες μετά από ένα μήνα και τους μισή δεν παίζουν, ε. Όχι. Τι μπορεί να σου αλλάξει. Τι μπορεί να μου αλλάξει. Με τον Εργοτέλη, με τον Εργοτέλη που αποκλείστηκε, ποιος θέει. Εγώ. Εγώ. Τι μπορεί να σου αλλάξει. Με τον Εργοτέλη πρέπει να μου αλλάξει. Εντάξει. Με τον Εργοτέλη. Δεν έπαιξε κανένας, θα δεις κάτι καλύτερο. Ποιος θέει. Φταίει και ο προπονητής. Αυτό λέμε, ρε φίλε. Το μικρότερο μερίδιο. Η ιεραρχία υπάρχει. Υπάρχει ιεραρχία, Χριστόφορο. Υπάρχει ιεραρχία. Πρόεδρος, τεχνικός διευθυντής, προπονητής, ποδοσφαιρικό τμήμα. Υπάρχει ιεραρχία. Δεν έχουν όλη την ίδια ευθύνη. Δεν είναι εχθρικό το αυτό μαζί σου, γιατί με γνωρίζεις, σε γνωρίζω. Καθόλου, ρε. Καθόλου. Καθόλου. Σα ίσα, μ' αρέσουν αυτές οι κουβέντες. Από έντονες. Μ' αρέσουν οι κουβέντες. Αλλά τον Διαμαντόπουλο θα του χρεώσω την αποτυχημένη μεταγραφή του Μαυράη. Θα του χρεώσω. Δεν μου είπες τα άλλα όμως. Σου είπα, σου εξήγησα. Ποιο? Σου είπα, σου εξήγησα. Όταν λες, είσαι ανακούλουθος δηλώσεων μετά το μάτς, σου λέω. Άρα μου λες ότι δεν κάνει επειδή θα βγούμε Ευρώπη. Όχι, γιατί αυτό μου είπες μόνο. Ποιο είναι το άλλο. Ποιο είναι το άλλο. Ναι. Λέει ότι εγώ επί καθημερινότητα έβλεπα πράγματα στον Ερέρα. Δηλαδή μπορεί να κρίνει αυτός αν μπορούν να τρέξουν αυτοί 9 ή 12 χιλιόμετρα και δεν το έβλεπε ο γυμναστής ή αυτός που είχε υπεύθυνος ο Ερέρα. Λες και ο Διαμαντόπουλος έχει σπουδάσει φυσική, είναι γυμναστής. Άλλο κομμάτι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι που λες. Το είπε ο ίδιος. Ναι, αλλά στο Διαμαντόπουλο πήγανε οι 5 παίκτες και του λέγανε δεν μπορούμε να τρέξουμε. Ναι, αλλά αυτός ξέρει να κρίνει αν αυτοί μπορούν να βγάλουν 12 χιλιόμετρα. Πρόσεξε όμως. Τι είπα τώρα. Αυτός το είπε. Η επιλογή για την οποία θα κριθεί, ποια είπα ότι είναι. Ο Παντελίδης. Άρα στα λόγια μου έρχεσαι. Εντάξει, ωραία. Στα λόγια μου έρχεσαι. Αλλά δεν μπορώ να απαξιώσω τους παίκτες που έχει φέρει. Γιατί μας έχει φέρει και καλούς παίκτες. Δεν είπα εγώ του Ματέου. Ναι, ρε παιδί μου, τα ισοπεδώνουμε όλα όμως. Το λέμε. Εντάξει. Δεν τον έβρισα. Όπα, όπα, όπα. Δεν τον έβρισα. Δεν είπα εγώ τον έβρισα. Εξ αρχής άλλοι τον βρίζανε. Άλλοι, ναι, εντάξει.
εγώ είμαι κατά το να παίζει κάποιο και να βρει, γιατί δεν μπορεί να θα κρυθεί και ο Διαμαντόπουλο. Θα κρυθεί κι αυτό. Να είσαι καλά. Και εσύ, και εσύ. Συγγνώμη αν κράτησα παραπάνω τη γραμμή. Δεν πειράζει, ωραία. Ωραίες κουβέντες είναι αυτές. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Και τις πάπιες. Πα, 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 πα. Άλλη μισή ώρα μιλούσε ο Χριστόφορος, θα πηγαίναμε 7,5 ώρα. Ωραίος ο Χριστόφορος. Τι ωραίος, παιδιά. Ωραίος. Λοιπόν, να φύγει ο Κολτσίδας, δεν μ' αρέσει καθόλου ούτε η φάτσα του, ούτε δεν προσφέρει. Εμένα φίλος μου. Να μείνει. Ο Γιώργος να φύγει οπωσδήποτε. Ό,τι είναι επιλογές του Προέδρου, θα πω εγώ ποιος θα φύγει και ποιος θα μείνει. Από τη στιγμή που είναι επιλογή του Προέδρου, εμένα με πέφτει λόγος. Συγγνώμη, Χρήστο. Εντάξει, κουβεντούλα κάνουμε, εντάξει. Ναι, ρε παιδί, μάλλον καλά κάνω κουβέντα, αλλά να πει να το διώξει. Εγώ θα αποφασίσω, εγώ έχω γνώμη, ξέρω τι γίνεται. Καλά, την άποψή του που ο Χριστόφορο δεν είπε. Έχω μισή ώρα άποψη, λέμε, εντάξει. Όχι, με τον Χριστόφορο κάναμε ωραία κουβέντα και νομίζω κατάλαβε και αυτό. Έχω ακούσει και τόσα. Αν είναι καλέ μου φίλε που σέβομαι και τα χρόνια σου να συμφωνούμε πάντα μεταξύ μας, δεν υπάρχει λόγος. Δεν θέλω να συμφωνήσουμε με σεβασμό όμως. Εγώ το είπα. Την άλλη άποψη. Άνθρωπος που έχει διαφορετική άποψη από μένα και τον Νίκο να βγει να συζητήσουμε, γιατί θα μάθουμε κι εμείς πράγματα. Εγώ με τον Νίκο συμφωνώ, με θέμα δεν συμφωνώ. Ωραία. Γιατί κλείστον. Σαν πάπια σε φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτοί που βρίζουν, εγώ φαντάζεσαι το Γιάννη τον Παραπονιάρη να βρίζει τον Παντελίδη. Το φαντάζεσαι, Κρίστο. Όχι, Παντελίδη. Ο Μουρελής είναι ωραίος για πινελίκια. Παντελίδη. Παντελίδη. Αυτοί που βρίζουν εκεί πίσω στην 7 τον Παντελίδη, να τους δώσω εγώ 20 ευρώ να πάει στη θέση του Παντελίδη, να πάω εγώ να τον βρίζω τη μάνα. Θέλει. Είπαμε, αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Δεν πρέπει να το λέμε καν. Πρέπει να σταματήσει. Είναι απαράδεκτο. Όχι, είναι σχρό, ρε παιδιά. Αυτοί που το κάνουν αυτό το πράγμα είναι παντού που βρίσκουν, σε όλες τις εθήρες. Για μένα, εγώ πήγα ούτε ού έκανα, ούτε χάρηκα που κέρδισε. Πολλοί, όπως είπε ο κύριος προηγουμένως, δεν χάρηκαν πολύ. Και αν δεν κερδίζαμε, δεν ξέρω αν φεύγαμε φίλοι από εκεί. Αυτοί που ήμασταν, δηλαδή ήμουνα στην ένα και έβλεπα δίπλα μου ο κόσμος, λες αγρίεψαν, λες και έγινε σεισμός 9,9. Και τρέχαμε να σωθούμε, άλλος με το παιδάκι του, κρατούσε το παιδάκι, το έβριζε, έσφυγε και το παιδάκι του να ακούει που έβριζε ο μπαμπάς. Λοιπόν, και βλέπω τώρα ένα επίπεδο άστα να πάνε, το πάνε. Μακάκα πήγαινε και ερχόταν στην, δεν ακούσε τίποτα. Εντάξει, άστο αυτό, πάμε τώρα. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Okay. Ναι, λοιπόν, και λέω όλους αυτούς που να τους μάσουν και να μην βρίζουμε. Ναι, αλλά κακώς έκανε προπονητή τον Παντελίδη, πάρε κάνε ένα team. Από τη θύρα 2, από τη θύρα 3, από τη θύρα 7, από τη θύρα 1, από έναν πάρε, κάνει ένα team προπονητών να κάνουν τη σύνδεση της ομάδος. Δεκτή οι Παντελίδες τώρα και χάσα. Καλό βράδυ. Και καλά κάνουν και βρίζουν αυτοί από εκεί πίσω, οι τυποτάδες. Έγινε καλό βράδυ. Δεν θα βρει κανένας. Επόμενος. Και τελευταίος. Προ. Προ. Προ Evolution Soccer, πάτον. Καλησπέρα. Επόμενος. Πέρα. Χαίρετε. Προ-τελευταίος. Προ-τελευταίος. Ναι. Παραπέντε είμαστε, παραέξι. Μιλήσουμε λίγο γρήγορα, ναι, τώρα, γιατί άλλο ένα. Με τον Χριστόφορο ζαγόρισες λίγο. Ναι. Τον κρέτησες. Και δεν άλλαζε και αυτό. Θέλω να στοχοποιούμε κάποιον, δεν μπορούμε διαφορετικά. Ναι. Λοιπόν, γρήγορα, θέμα Παντελίδη. Ο Παντελίδης στην ποδοσφαιρική πιάτσα ανέβασε πολύ τις μετοχές του όταν ήταν στο Ηρακλή. Σωστό. Γιατί ο άνθρωπος δούλεψε πολύ και αυτό είναι που τον ακολουθεί, ότι είναι δουλευταράς κτλ. Περίμενε. Όσοι λοιπόν ο επαγγελματίας στη ζωή του τι κάνει, παίρνει το επόμενο επαγγελματικό βήμα. Πήγε στην Τρίπολη και το κατάφερε και εκεί. Το επόμενο του βήμα ήταν ο Άρης, δεν μπορούσε να είναι Ολυμπιακός. Ναι. Είναι μια επιλογή πάρα πολύ λογική. Και έχουμε φαγωθεί να τον κάψουμε. Και επειδή είμαστε Αριανοί και εμείς τι κάνουμε τώρα, γουστάρουμε, προκειμένου να δικαιωθούν τα δικά μας τα γούστα, ας καεί η ομάδα. Αυτό κάνουμε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι προκειμένου να φύγει ο Παντελίδης υπάρχουν πολλοί Αριανοί που θέλουν να χάνουν η ομάδα. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Θα κρυθούν κι αυτοί. Εμείς θέλουμε τεχνικό διευθυντή τον Μάικ Λαμάρ. Θέλουμε μέσα σε λίγο χρόνο, με συγκεκριμένα χρήματα να κάνει όλα τα μαγικά, να φέρει παικταρά. Και αυτό είναι σημαντικό. Με συγκεκριμένο budget. Όχι, δηλαδή ο Διαμαντόπουλος, ξέρω τον άνθρωπο, σαν χαρακτήρα μπορεί και να είναι και αντιπαθέστατος, έτσι, μπορεί να είναι καθήκη, οτιδήποτε. Αλλά πιστεύω ότι αν ακούει, θα λέει ελάτε ρε γάμο το μια μέρα στη θέση μου να δείτε πώς είναι να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Διαμαντόπουλος χρεώθηκε το φάγωμα του Ερέρα και δεν βλέπουμε, είπα πριν, μιλούσαμε με τον Χριστόφορο και του είπα τις κινήσεις που έκανε. Δεν μου είπε κάτι για τις κινήσεις για τους παίκτες που έφερε. Μου είπε για κάποιες δηλώσεις του. Όχι. Για κάποιες τοποθετήσεις. Που να σου πω κάτι. Υπάρχουν κάποιες 2-3 τοποθετήσεις του που είναι ατυχείς. Γιατί, ξέρεις γιατί.
γιατί δεν έχει την λογική του Αριανού. Έχει άλλη λογική. Μα καλά κάνει. Δεν λέει αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος. Πότε θα καταλάβουμε ότι μόνο έτσι θα κάνουμε όμως δουλειά, ρε παιδιά. Καλά, δεν απαραίτητο ότι επειδή έχει μια διαφορετική λογική την είναι και σωστή. Μα δεν θέλουμε να είναι, αλλά δεν θέλουμε να είναι Αριανός. Ο άνθρωπος λέει: έχω αυτό το budget, έχω ένα στόχο, θα προσπαθήσω να κάνω αυτό. Δουλεύει, δηλαδή. Εγώ ξέρω ότι πρώτη φορά στον Άρη φύγανε ποδοσφαιριστές, Κολάσο, Μαυράη, Μπαργκάν. Δεν τα μετράει ο κόσμος, ρε, σε αυτά. Χωρίς να χρεωθεί η ομάδα. Δεν τα μετράει. Για μένα αυτό είναι σημαντικό. Όχι, δεν θέλει. Θέλει να βρει τη μάνα του Παντελίδη ο κόσμος. Μέχρι εκεί φαίνεται το μυαλό. Τελείωσε, δεν θα κάνουν διαφορετικά. Τώρα για τον Μαρτίνεθ που λέμε. Ο Παντελίδης θα κριθεί προπονητικά, αγωνιστικά. Ο Διαμαντόπουλος όμως θα κριθεί. Αν φέρνει καλούς παίκτες και αν φέρνει παίκτες με όρους που είναι. Που συμφέρουν την ομάδα. Και για την επιλογή του Παντελίδη, βέβαια. Αν δεν του βγει. Δεν σημαίνει ότι έφερε κακό προπονητή να σε απολύσουμε. Δεν έφερε ένα δικό του από τη Γάμα Ισπανίας για να τα οικονομήσουμε μαζί. Πώς να σου πω. Παίζει ρόλο αυτό. Ο Δε Μαρτίνεθ είναι ένας παίκτης, φαγώθηκε ο Καρυπίδης να το φέρει. Το παιδί αυτό στην Ελλάδα παίξε ένα χρόνο. Μετά έπαιζε Αυστραλία, Κύπρο. Δεν είναι στον Πανετολικό. Στον Πανετολικό έκανε. Ένα χρόνο παίξε στον Πανετολικό, παιδιά. Δεν έπαιξε παραπάνω. Κλείσει, Άλεξ, να πάρουμε και τον τελευταίο. Άντε, γεια. Πάμε στον τελευταίο. Πάμε. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Είχα πάρει πριν από λίγο καιρό, αν δεν ξέρω να θυμάσαι, είχε κάνει τα παράπονα για τη Θύρα 2 σχετικά. Αν πεις και το μικρό σου όνομα, μπορεί να θυμηθούμε. Χάρης. Πάμε, Χάρη. Έχεις 2 λεπτά, Χάρη μου, πες τα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω, αυτό που ζήσαμε τη Δευτέρα ήταν μαγικές στιγμές έζησα στη Θύρα 2. Ναι. Από ανθρώπους που τους έβλεπα να κοντεύουν να πέσουν από τα κάγκελα μετά το μάτσο την Τρίπολη για να επιθυμίσουν τον Πάκο Ερέρα κτλ. Και τον Διαμαντόπουλο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να θέλουν να τους φάξουν, να τους φάξουν αν μπορούσαν όταν έβγαινε ο Παντελής να τους φάξουν δηλαδή. Τρομερό. Εγώ θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε μια ομόνοια και να αφήσουμε τον όποιο Παντελίδη, ρε παιδιά, να δεις και το έργο του κάτω από καλές συνθήκες. Έτσι. Ναι. Και να κάνουμε τον Διαμαντόπουλο, να είμαστε σύμμαχοί του, να φανεί ότι η καλύτερη επιτυχία και μεγαλύτερο του Διαμαντόπουλου ήταν που έφερε τον Παντελίδη. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και λίγο υπομονή. Ξέρω για τον Αριανό η λέξη υπομονή είναι λίγο διφορούμενη από τα τόσα χρόνια. Εντάξει, ναι. Αλλά επιτέλους για κάθε νέα αρχή, και το αξίζει νομίζω και ο Καρυπίδης, να κάνουμε λίγο υπομονή. Και πρέπει να κρίνουμε και από τις προθέσεις κάποιου. Το αποτέλεσμα δεν είναι πάντα ίδιο με τις προθέσεις. Εντάξει. Μπορεί καμιά φορά να μην σου βγει το αποτέλεσμα. Σωστό. Να είσαι καλά. Έτσι, νομίζω. Λίγο υπομονή δεν βλάπτει για μια ακόμη χρονιά. Για τουλάχιστον ο Καρυπίδης, εγώ ούτε τον ξέρω ούτε κτλ. Νομίζω ότι έχει εδώ και τα τελευταία 2-3 χρόνια κάνει μια υγιή προσπάθεια. Έτσι. Τουλάχιστον μέχρι αυτά που βλέπουμε και εμείς απ' έξω. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αυτά εισπράττουμε. Νομίζω η επιλογή του Διαμαντόπουλου και του Παντελίδη εν μέρη που είναι του Καρυπίδη πρέπει να την υποστηρίξουμε. Και αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι αποκλειστήκαμε από το Κύπελλο που είναι εντάξει πολύ μεγάλη απώλεια για τον Άρη και οικονομικά. Αυτό νομίζω ότι τάραξε λίγο τη φάση πολύ. Και δικαιολογημένα σε ένα βαθμό, έτσι. Γιατί είμαστε και εκτός στόχων. Έτσι. Όχι, στο πρωτάθλημα εντός είσαι. Πριν την πρώτη αγωνιστική, ρε Χρήστα, αν παρωτήσεις κάποιον Αριανό, πριν πάμε στο πρώτο παιχνίδι με τη Λαμία, τι θέλεις για φέτος, θα σου έλεγε άμα βγούμε Ευρώπη, είμαστε ευχαριστημένοι. Εγώ αυτό πιστεύω. Και μετά το παιχνίδι τη Λαμία θέλω το πρωτάθλημα. Μετά δεν θέλω να πάμε πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει, τι να πούμε. Έγινε. Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Έτσι. Και είναι καλό να ανταλλάσσουμε άποψη. Και ξαναλέω, εγώ θέλω να βγαίνετε όταν έχετε διαφορετική άποψη. Αν να βγαίνετε να μας λέτε μπράβο Χρήστα και μπράβο Νίκο, δεν θέλω. Όχι, θέλω και αυτό. Αλλά θέλω να έχουμε διαφορετική. Να συζητάμε. Να και με τον Χριστόφορο νομίζω ότι είπαμε 5 πράγματα και κατάλαβε και ο κόσμος. Για να καταλάβω κι εγώ γιατί βρίζουμε τόσο πολύ τον Διαμαντόπουλο. Δεν του αξίζει τόσο πινελίκι. Του αξίζει λιγότερο. Και μην κοιτάτε μόνο τα αρνητικά του Διαμαντόπουλου και του Διαμαντόπουλου. Φίλε, σου είπα. Θα τον κρίνω. Δείτε και θετικά. Θα τον κρίνω με βάση τις συμφωνίες που κάνει. Δεν είναι λάθος αυτό που έγινε με τον Μαυράιρε, φίλε. Και είπε, όλοι τον θέλαμε. Ναι, με αυτή είναι η διαφορά όμως του αθλητικού διευθυντή με μένα και τον Νίκο. Το διόρθωσε. Αλλά όταν φεύγει και φέρνει λεφτά. Και πήρε και λεφτά. 5 στην ομάδα. 5 αυτό θέλω από αυτόν. Τα 5 χιλιάρικα δεν ανοίγει την πόρτα στην Αλκμίνη και έχει απέξω 50 πάκο με 5 χιλιάρικα. Εντάξει, μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Τέλος πάντων. Πριν από 5 χρόνια θα έφευγε ο Μαυράη, θα του δίνει και 100 να φύγει. Μπορεί να κάνει προσφυγή κιόλας. Μπορεί να κάνει προσφυγή. Μπορεί να κάνει προσφυγή κιόλας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τους υποστηρικτές της εκπομπής για ακόμη μια φορά. Γιαννόπουλο Σέρβις, 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Στο κεντρικό φανάρι πόντου στο καλοχώρι τηλέφωνο 2-3-10-7-51-9-33. Mr. Gold, κορυφαία πίτσα Θεσσαλονίκης, delivery 62-85-86. Alter Ego,
κορυφαία αδρική ένδυση, τρία σημεία στην πόλη και διαδικτυακά alterengofashion.gr. Λοιπόν, τα Data Labs που ήταν και σήμερα μαζί μας, Εθνικής Αμήνης 14, 2, 3, 10, 22, 29, 62 και datalabs.edu.gr για σεμινάρια μπαρίστα σε τουριστικά και στην πληροφορική και Αβράμογλου. Αγίου Μινά με Κατούνη, πλατεία εμπορίου, όλα τα βότανα, όλα τα φάρμακα της φύσης μαζεμένα σε ένα μέρος για να πάτε να τα προμηθευτείτε. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Τα λέμε και πάλι αύριο με την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο μετά τις 5.